και ξεκινά χωρίς να χάσουμε χρόνο. Την αποκαλούν τον κήπο ή το περιβόλι της Κρήτης. Νομίζω ότι τα προϊόντα της βρίσκονται σε ολόκληρη την Ελλάδα αλλά και σε πολλά μέρη της Ευρώπης. Είναι μια δυναμική περιοχή και εμείς την αποκαλούμε το βασίλειο του πρωτογενή τομέα της Κρήτης. Υπάρχουν και άλλες περιοχές, όμως αυτός ο κάμπος της Μεσαράς νομίζω ως εικόνα αποτυπώνει και τη δυναμική ενός δήμου που δεν στοιρίζεται κατά βάση στον τουρισμό αλλά στον πρωτογενή τομέα. Και πέντε άνθρωποι διεκδικούν την ψήφο των πολιτών του Δήμου Φεστού. Μαζί μας, εδώ, στο πλατό της εκπομπής, οι πέντε υποψήφοι δήμαρχοι της Φεστού. Ο κύριος Γιάννης Νικολακάκης, με το συνδυασμό Φεστού Συμπόρευση Δήμος για Όλους. Καλησπέρα σας, κύριε Νικολακάκη, καλώς ορίσατε. Καλησπέρα σε εσάς. Η κυρία Μαρία Πετρακογιώργια Νιφαντάκη, με τον συνδυασμό Φεστός Ενεργοί Πολίτες. Καλησπέρα σας, κυρία Πετρακογιώργια, καλώς ορίσατε. Ο κύριος Γρηγόρης Νικολιδάκης, με τον συνδυασμό Τολμάμε Μαζί. Καλησπέρα σας, κύριε Νικολιδάκη, καλώς ορίσατε και εσείς. Καλησπέρα σε εσάς, στους τηλεθεατές σας. Ο κύριος Γιάννης Μαθιουδάκης, με τον συνδυασμό Ο Τόπος Μας Μπροστά. Καλησπέρα σας, κύριε Μαθιουδάκη, καλώς ορίσατε. Καλησπέρα, καλώς σας βρήκαμε. Και ο κύριος Γιάννης Ζαχαριουδάκης, με τον συνδυασμό της Λαϊκής Συσπήρωσης. Καλησπέρα σας, κύριε Ζαχαριουδάκη. Καλησπέρα σας, καλώς σας βρήκαμε και καλησπέρα στους τηλεθεατές μας. Και ξεκινάμε έναν πρώτο κύκλο, να πούμε ότι θα είμαστε στον αέρα περίπου μέχρι τις 12.30 μία παρά. Δίνουμε περισσότερο χρόνο στο Φεστό, είναι περισσότεροι υποψήφοι. Ξεκινάω με εσάς, κύριε Νικολακάκη. Θέλω μία πρώτη παρουσίαση της δικιάς σας ομάδας, που ουσιαστικά είναι η συνέχεια της πλειοψηφούσας παράταξης του κυρίου Αρμουτάκη, που αυτή τη φορά δεν διεκδικεί την ψήφο των φίλων μας στη Φεστό. Και πάλι καλησπέρα στους θεατές. Κύριε Δασκαλάκη, ξεκινάω μία προσπάθεια προσωπική μετά από μία μακρά περίοδο, διανύω την τρίτη μου θητεία ως δημοτικός σύμβουλος είτε στο πρώην Δήμο Μυρών είτε στο σημερινό Δήμο Φεστού. Και αποφασίζω να κάνω τη δική μου να δείξω στο Δήμο Φεστού το δικό μου το αποτύπωμα με μια ομάδα η οποία είναι εντελώς ανανεωμένη. Ήδη έχουμε ανακοινώσει ένα ψηφοδέλτιο 32 ατόμων και έπεται οι υπόλοιποι μέχρι να πιάσουμε το ταβάνι την οροφή, στους οποίους από τους 32, οι 27 είναι νέοι δημοτικοί σύμβουλοι. Θεωρώ ότι την όποια παρακαταθήκη μπορεί να παραλάβει οποιοδήποτε δημοτικός σύμβουλος που αποφασίζει να ηγηθεί μιας παράταξης, θα πρέπει να την αξιοποιεί, να την εμπλουτίζει, να τη διορθώνει στα σημεία τα οποία θεωρεί ότι γιάζονταν κάποια λάθη, ούτως ώστε με μοναδικό σκοπό να προχωρήσει τον τόπο μπροστά. Αυτό. Πάω στην κυρία Πετρακογιώργη με την παράταξη Φεστός Ενεργοί Πολίτες στην αντιπολίτευση την προηγούμενη πενταετία. Και αυτή που είναι σε εξέλιξη, γιατί δεν έχει ολοκληρωθεί η αυτοδιοικητική θητεία, κυρία Πετρακογιώργη. Διαχειριστήκατε όμως τις τύχες του Δήμου στην προηγούμενη τετραετία της πενταετίας που έχει προηγηθεί. Τι είναι αυτό που σας κάνει να διεκδικείτε εκ νέου τον Δήμο της Φεστού? Θέλω και εσάς μια πρώτη παρουσίαση της ομάδας σας. Η συνέπεια. Συνέπεια στην εμπιστοσύνη που έδειξε ο κόσμος. Συνέπεια στη δουλειά που προσπαθήσαμε την δύσκολη αυτή περίοδο της καλλικρατικής συνένωσης των τριών καποδιστριακών δήμων, Δήμο Ζαρού, Δήμο Μυρών και Δήμο Τυμπακίου, και βεβαίως η προοπτική που βλέπουμε στο να υπάρχει η άπειρη δυνατότητα τόσο σε ανθρώπινο, σε κοινωνικό επίπεδο για την καθημερινότητα του Δημότη, αλλά και σε αναπτυξιακό επίπεδο. Η συνέπεια λοιπόν είναι το πιο βασικό χαρακτηριστικό, οι συνέργειες και οι συνεργασίες οι οποίες μπορούν να αποδώσουν καρπούς με όλη την κοινωνία και να έχουμε ένα Δήμο πρωταγωνιστή. Κύριε Νικολιδάκη, Τολμάμε Μαζί. Είστε ένας άνθρωπος που κι εσείς έχετε βρεθεί σε αυτοδιοικητικές θέσεις και μαζί με την κυρία Πετρακογιώργη, αυτή τη φορά μία αυτόνομη πορεία με μία διαφορετική ομάδα. Θέλω και τη δική σας σκέψη για το πώς οραματίζεστε αυτήν την πορεία του συνδυασμού μέχρι τις κάλπες και τι περιμένετε από τις κάλπες. Ναι, η αλήθεια είναι ότι η ενασχόλησή μου με τα κοινά είναι πάρα πολλά χρόνια μέχρι σήμερα. Έχω υπηρετήσει το Δήμο είτε πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου είτε από τη θέση του Αντιδημάρχου στο επίπεδο τεχνικών έργων.
θεωρώ ότι υπάρχει μια τεράστια εμπειρία. Μια τεράστια εμπειρία, την οποία αυτή τη στιγμή πιστεύω ότι ήρθε η στιγμή σε μένα, ορίμασε η κατάσταση, δηλαδή να μπορέσω αυτή την εμπειρία που έχω να τη δώσω προς τα έξω. Και αυτή η εμπειρία δεν είναι μόνο στο κομμάτι, ας πούμε, το τεχνικό κομμάτι το οποίο χειριζόμουν. Είναι μια εμπειρία συνολική που έχω καταφέρει να μαζέψω όλα αυτά τα χρόνια μέσα από τα post που ήμουν. Για μας σημασία είναι ότι γνωρίζουμε τα πράγματα, έχουμε τη θέληση να τα κάνουμε, έχουμε όραμα και μπορούμε να τα κάνουμε. Με αυτή τη λογική, εγώ ξεκίνησα με την ομάδα μου για να προχωρήσω μπροστά. Μάλιστα. Κύριε Μαθιουδάκη, διεκδικείτε κι εσείς τον Δήμο της Φεστού, ο τόπος μας μπροστά. Θέλω να μου κάνετε και όλοι έτσι ένα συνειρμό για το όνομα της παράταξης. Περισσότεροι έχουν τοποθετηθεί μέσα από τις πρώτες τους απόψεις στην τηλεοπτική συζήτηση. Τι είναι αυτό που σας κάνει να ζητάτε κι εσείς την κρίση των πολιτών του Δήμου Φεστού? Καλησπέρα ξανά. Θέλω να ζητήσω συγγνώμη για τη φωνή μου, αλλά μια ίωση με ταλαιπωρία από τους τηλεθεατές σας. Πιστεύω ότι η αγάπη ότι έχουμε που έχουμε για τον τόπο μας και για το Δήμο είναι ελλιπής όταν δεν αποδεικνύεται στην πράξη. Η αυτοδιοίκηση, όπως η ίδια η λέξη εδώ μας μαρτυρά, θέλει να συμμέτοχος στο παρόν και στο μέλλον. Δεν μπορείς να μην είσαι παρόν σε όλο αυτό που ζητάει ο τόπος, στη διοίκηση και στην κοινή προσπάθεια για την πρόοδο και την πραγματική ανάπτυξη του τόπου. Η πραγματική αγάπη για την περιοχή που γεννιέται κάποιος, που επέλεξε να ζει, που επέλεξε να εργάζεται, να επαγγελματικά να υπάρχει εκεί, εκεί θα δώσει, πρέπει να δώσει όλες τις δυνάμεις για την ανάπτυξη του τόπου. Mm-hmm. Γι' αυτό και ο τόπο μας μπροστά. Αυτό είναι και η κεφαλίδα του ορισμός του δικού μας συνδυασμού. Πάμε στη Λαϊκή Συσπήρωση και τον κύριο Ζαχαριουδάκη. Εσείς δηλώνετε διαρκώς από τη Λαϊκή Συσπήρωση ότι δεν έχουμε, λέει, ανθρωποκεντρικό. Δεν έχουμε κάποιον που ηγείται. Είναι κάποιος που ηγείται, αλλά είμαστε μια φωνή μιας παράταξης. Μια φωνή όπως η Λαϊκή Συσπήρωση που έχει δίπλα της ως συμπορευτή το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Σωστά. Θέλω την δική σας πρώτη τοποθέτηση. Λοιπόν, όπως πολύ καλά είπατε, το ψηφοδέλτιο της Λαϊκής Συσπήρωσης είναι το ψηφοδέλτιο που πανελλαδικά στηρίζεται από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Αυτό φυσικά δεν σημαίνει και δεν προϋποθέτει το ότι οποιοδήποτε συμμετέχει στο ψηφοδέλτιο της Λαϊκής Συσπήρωσης είναι απαραίτητα μέλος ή συμφωνεί σε όλα με εμάς. Mm-hmm. Λαϊκή Συσπήρωση, γιατί εμείς αυτό που θέλουμε να πούμε στον κόσμο είναι ότι ο ίδιος ο λαός πρέπει να συσπηρωθεί και να παλέψει για τα δικά του δικαιώματα, να προτάξει τις δικές του ανάγκες και όχι τις ανάγκες των μεγάλων επιχειρήσεων και των συμφερόντων που είναι εναντίον του. Το πρώτο είναι αυτό. Το δεύτερο είναι το δικό μας ψηφοδέλτιο καταρτίζεται από κόσμο που είναι αυτοαπασχολούμενος, αγρότης, εργάτης, κτηνοτρόφος, που βιώνει όλα τα προβλήματα της αντιλαϊκής πολιτικής όλων των κυβερνήσεων διαχρονικά και όλων των δημοτικών αρχών επίσης διαχρονικά. Οπότε, επειδή την επόμενη μέρα των εκλογών η Μεσαρά δεν θα μένει σε γυάλα, mm-hmm. δεν θα λυθούν τα προβλήματα ούτε από το κεντρικό επίπεδο, ούτε από το επίπεδο των περιφερειών, ούτε από τις αντιλαϊκές αποφάσεις που θα πάρει η εκάστοτε δημοτική αρχή, εμείς καλούμε τον κόσμο, τον λαό, τον δημότη, τον πολίτη της Μεσαράς, που βιώνει όλο αυτό το πράγμα τα τελευταία χρόνια, να βάλει τις δικές του ανάγκες μπροστά και είτε από την πλευρά της αντιπολίτευσης, είτε από την πλευρά της δημοτικής αρχής, να εκλέξει αγωνιστές οι οποίοι μέσα στα δημοτικά συμβούλια θα Μάλιστα. βάζουν τα δικά τους ζητήματα και θα παλεύουν για αυτά. Κύριε Νικολακάκη, ηγείστε της ομάδας που ουσιαστικά ήταν και η πλειοψηφούσα παράταξη την πενταετία που είναι σε εξέλιξη. Επαναλαμβάνω, ακόμα έχει θητεία η Δημοτική Αρχή. Ξαναείπατε, κύριε Δασκαλάκη, πριν, αλλά νομίζω σας έδωσα μια απάντηση. Βεβαίως. Επειδή όμως έχετε αυτήν τη θητεία τη δική σας ως πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, έχετε μια αυτοδιοικητική πορεία. Αν δεν με διακόπτατε και ακούγατε την ερώτηση, δεν θα κάνατε και την έμεση αυτή όμορφη μορφή όμως. Θέλω να μου πείτε αυτά τα 5 χρόνια. Αν ο κύριος Νικολακάκης, που σήμερα ηγείται του συνδυασμού, θεωρεί ότι έγινε υπέρβαση στη Φεστό και αν δεν έγινε υπέρβαση, πού οφείλεται αυτό?
Ακούστε, κύριε Δασκαλάτση. Καταρχήν, επειδή είδα ότι στον πρώτο κύκλο υπήρχε έτσι μια σχετική ερώτηση σε σχέση με την ταυτότητα του κάθε συνδυασμού, και χαίρομαι που και με τον συνάδελφο της Λαϊκής Συσπήρωσης μιλήσατε για τη λέξη τη συμπόραση. Επειδή μέσα από τη θητεία τη δική μου ως πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου διανύω ήδη τρεις θητείες στο Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου, είτε από το Δήμο Μωμηρών, είτε από το Δήμο Φεστού, και μάλιστα με ομόφωνες αποφάσεις. Οι δύο πρώτες ήταν ομόφωνες, η τρίτη ήταν 26 στους 27 συναδέλφους. Αυτό το οποίο εγώ επιθυμώ να κάνω είναι μέσα από μια συμπυκνωμένη εμπειρία και μια παρουσία μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο να μπορέσω να φέρω κάτι το καινούριο, βάζοντας ένα αποτύπωμα που λέει ότι κάποια πράγματα θα πρέπει επιτέλους να σταματήσει να υπάρχει αυτή η αντιπαλότητα. Γι' αυτό και το λέμε το Φεστού Συμπόρευση. Φεστού Συμπόρευση σημαίνει ότι όλες οι δημοτικές παρατάξεις θα πρέπει την επόμενη μέρα των εκλογών να στο ίδιο τραπέζι να σκύψουν πάνω στα προβλήματα του τόπου, γιατί είναι μια αμφίδρομη σχέση, εφόσον μέσα από τη Φεστού Συμπόρευση θα φέρουμε αυτό που λέμε το Δήμος για όλους. Αυτή η πενταετία θεωρείτε ότι έγινε υπέρβαση, δηλαδή έγινε αυτό το διαφορετικό στη Φεστό που ενδεχομένως αύριο ο πολίτης της Φεστού θα το κρίνει θετικά? Ναι, εγώ σας είπα, δεν ακυρώνω καμιά παρακαταθήκη η οποία υπήρχε. Θεωρώ ότι σε κάποια πράγματα που έχουν να κάνουν με το οικονομικό κομμάτι οπωσδήποτε γίναν κάποια βήματα. Το εάν κάποια άλλα πράγματα δεν έγιναν στο βαθμό που θα έπρεπε να γίνουν, τώρα είναι η αρχή με την καινούρια ομάδα, με τους καινούριους ανθρώπους που δόξα τω Θεώ είναι από όλες τις παραγωγικές τάξεις, από τους επιστημονικούς φορείς, από όλα να κάνουμε το καινούριο το ξεκίνημα. Θεωρώ όμως ότι στο οικονομικό κομμάτι κάποια πράγματα γίνανε. Δηλαδή κάποιες τομές οι οποίες είχαν να κάνουν είτε με την αύξηση των εσόδων, των ίδιων εσόδων του Δήμου, είτε με κάποιες παρεμβάσεις οι οποίες γεννήκανε στο να αντιμετωπίσουμε περισσότερο την καθημερινότητα των δημοτών μας, ας πούμε, στο θέμα της άρδρευσης, παραδείγματος χάρη. Έγινε μια τομή με βάση μια νομοθετική ρύθμιση. Και άλλες παραμβάσεις. Νομίζω ότι ο Δήμος έχει περάσει πλέον τις συμπληγάδες και η επόμενη δημοτική αρχή, που εύχομαι ο κόσμος να μας εμπιστευτεί, θεωρώ ότι θα έχει καλύτερες μέρες να αντιμετωπίσει, γιατί αυτά τα προβλήματα τα οποία υπήρχαν, νομίζω ότι τώρα έχουν σταματήσει. Κυρία Πετρακογιώργη, για αυτές οι καλύτερες ημέρες στο Δήμο της Φεστού, με δεδομένο και τα πεπραγμένα της πενταετίας που προηγήθηκε, μπορεί να έρθουν ή πρέπει η επόμενη δημοτική αρχή να τρέξει? Όχι, πρέπει να τρέξει. Πρέπει να τρέξει χθες. Χαίρομαι πάρα πολύ που ακούω τέτοιες τοποθετήσεις, γιατί και η εμπειρία λέει ότι αν δεν υπάρχει συνεννόηση και συνεργασία για να επιληθούν τα ουσιαστικά προβλήματα του Δήμου, τα αποτελέσματα είναι περιορισμένα. Αυτό λοιπόν, λυπάμαι που θα τοποθετηθώ σύμφωνα με την εμπειρία μου, δεν το είδαμε στα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την αναπτυξιακή προοπτική για το Δήμο Φεστού. Αυτά τα 5 χρόνια δεν νομίζω ότι είναι έτσι όπως περιγράφονται από τον συνάδελφο, τον κύριο Νικολακάκη. Και τι εννοώ με αυτό? Τα οικονομικά προβλήματα τα οποία αντιμετωπίστηκαν από τον Ιανουάριο του 2011 μέχρι τον Αύγουστο του 2014 ήταν τεράστια. Τότε, δυστυχώς, οι τότε αντιπολιτευόμενοι θεωρούσαν ότι δεν υπήρχαν. Δηλαδή, όταν ερχόντουσαν οι μειώσεις της τάξης του 60 και 70% που σίγουρα έχει κατατεθεί από όλους τους αυτοδιοικητικούς που έχουν περάσει από το δημόσιο λόγο, δεν υπήρχε αυτή η συνένεση. Η συνένεση όμως αυτή από εμάς ως αντιπολίτευση, ως μείζωνα αντιπολίτευση, σε πολύ σοβαρά ζητήματα υπήρξε και η προσωπική μου τοποθέτηση ανέκαθεν, και πιστεύω ότι δεν μπορεί να με διαψεύσει κανείς, είναι ότι σε οτιδήποτε είμαι παρούσα και προσωπικά, αλλά και σαν ομάδα για να αντιμετωπίσουμε τα οποιαδήποτε προβλήματα. Θέλω να πιστεύω λοιπόν ότι αυτό που επιτακτικά πλέον μπαίνει από τον Καλλικράτη, γιατί ήταν λίγο απότομη η έκβαση Καλλικράτης και κρίση, ότι τώρα η καινούργια διαδικασία που θα ακολουθηθεί υποχρεώνει, αν θέλετε, σε συνενέσεις και συνέργειες, όπως είπα και προηγουμένως. Και συνέργειες βέβαια πρέπει να είναι σε ένα προγραμματικό λόγο, ο οποίος να έχει αρχή, μέσο και τέλος,
και βεβαίως να είναι ανταποδοτικός για τους δημότες. Και όχι ένας δήμος κλειστός και εσωστρεφής, ο οποίος σε πολλές των περιπτώσεων όχι μόνο προβλήματα δεν λύνει, αλλά προβλήματα δημιουργεί. Κύριε Νικολιδάκη, η αλήθεια είναι ότι η πενταετία που προηγήθηκε ήταν και αυτό που λέμε η καρδιά της οικονομικής κρίσης. Μια χώρα σε μνημόνια και μια χώρα που πολλές φορές για να καλύψει τις ανάγκες αποδυνάμωνε εντελώς την αυτοδιοίκηση. Αυτό νομίζω δεν το αφισβητεί κανείς. Αυτή η πενταετία, με δεδομένα τα όσα έχουν γίνει τα προηγούμενα χρόνια, θέτει τις βάσεις με βάση τη δική σας άποψη και τον δικό σας συνδυασμό για να υπάρξει μια επί της ουσίας αναπτυξιακή πορεία, όχι μόνο για το Δήμο Φεστού, αλλά για κάθε Δήμο. Ναι. Η δικιά μου άποψη είναι ότι σε κάθε περίοδο οι δυνατότητες υπάρχουν. Οι δυνατότητες υπάρχουν αρκεί να μπορέσεις να έχεις μια σωστή ομάδα, να εντοπίσεις τις δυνατότητες που μπορεί να τις βρεις, αφού πρώτα φυσικά ξέρεις, έχεις το στόχο σου, έχεις την ιδέα σου, το που θες να βαδίσεις και να ιεραρχίσεις τα πράγματα. Ξεκάθαρα έχουμε δει ότι και αυτή την τετραετία που ήταν η οικονομική κρίση, άλλες περιοχές είχαν καταφέρει να πάρουν κονδύλια και να κάνουν ίσως κάποια πράγματα παραπάνω από εμάς. Αυτό γιατί έγινε? Έγινε γιατί? Γιατί θεωρώ ότι υπήρχε περισσότερη ιεράρχηση, υπήρχε περισσότερη οργάνωση. Άρα λοιπόν, εμένα ο δικός μου συνδυασμός, ο συνδυασμός ο δικός μας, γιατί όπως είπε προηγουμένως για μας, σημασία παίζει η ομάδα. Είναι το σύνολο. Εγώ έχω την τιμή να ηγούμε ενός συνόλου που θεωρώ πως είναι αξιόλογο, που μπορούν να προσφέρουν πραγματικά. Για να μπορέσει να φτάσει όμως μπροστά, θα πρέπει όλο το σύνολο αυτό να δουλέψει. Πρέπει να δουλέψουν όλες οι περιφέρειες. Ξέρουμε πολύ καλά ότι ο Δήμος Φεστού αποτελείται από τρεις περιφέρειες. Ήταν η πρώην περιφέρεια του Δήμου Ζαρού, του Δήμου Μυρών και του Δήμου Ντυμπακίου. Τρεις περιφέρειες με διαφορετικά συγκριτικά πλεονεκτήματα μία από την άλλη. Άρα λοιπόν, για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε μπροστά, για να τολμήσουμε όλοι μαζί, πρέπει πρώτα απ' όλα να μπορέσουμε να καταλάβουμε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της κάθε περιοχής. Να συνοηθούμε με τον κόσμο, όπως εγώ τουλάχιστον έχω κάνει αυτή τη στιγμή στη δικιά μας παράταξη. Έχουμε βγάλει ένα ερωτηματολόγιο το οποίο έχουμε ζητήσει να συμμετέχουν όλοι οι πολίτες. Θεωρούμε λοιπόν ότι όλοι οι πολίτες πρέπει να είναι συμμέτοχοι στην προσπάθεια. Και μετά τις εκλογές φυσικά, όλες οι παρατάξεις, δεν περισσεύει κανείς αύριο. Όπως είναι ο εκλογικός νόμος σήμερα, δεν περισσεύει κανείς. Το μοναδικό πρόβλημα που έχουμε είναι τα προβλήματα του τόπου. Άρα όλοι μαζί θα πρέπει να συμπορευτούμε για να προχωρήσουμε μπροστά. Χαίρομαι που οι περισσότεροι, νομίζω όλοι, λένε αυτό το όλοι μαζί, κύριε Μαθιουδάκη. Πόσο εύκολο είναι αυτό το όλοι μαζί να υλοποιηθεί μετά και την ετοιμιγορία των πολιτών της Φεστού? Πλέον είναι αναγκαίο. Θεωρώ ότι ο επόμενος δήμαρχος θα έχει την πολυτέλεια να επιλέξει συνεργάτες από άλλα ψηφοδέλτια των συναδέλφων, τα ψηφοδέλτια, τα οποία θα μπορεί να πάρει αυτό το υλικό, αυτούς τις ανθρώπινες δυνάμεις, οι οποίες θα θεωρήσει ότι μπορεί να πορευτεί μαζί τους. Μπορεί να πάει παρακάτω, δεν μπορεί να πάρει ολόκληρο ένα ψηφοδέλτιο και αυτούς που έχουν εκλεγεί από ένα ψηφοδέλτιο, μπορεί να επιλέξει μέρος συνεργατών. Εγώ δεν θα μιλήσω, κύριε Δασκαλάκη, για όλα αυτά που είπαν οι προηγούμενοι. Δεν έχω συμμετέχει ποτέ στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μυρών, Φεστού ή Τυμπακίου ή Ζαρού. Έχουμε από τη μεριά μας, θέλουμε να ακολουθήσουμε το δρόμο της συμμετοχής και της συλλογικότητας της έκφρασης. Ο Δήμος μας κατοικείται από ανθρώπους νοικοκύριδες, αγωνιστές, οι οποίοι καθημερινά δίνουν τη δικιά τους μάχη, μάχη στον αγρό, μάχη στην επιχείρησή τους για να επιβιώσουν. Καλλιεργούν τα χωράφια τους και προσφέρουν στο γενικότερο κοινωνικό σύνολο του Δήμου Φεστού. Ο Δήμος Φεστού είναι ένας Δήμος πρικισμένος. Έχει χαρακτηριστικά γεωγραφικά, χωροταξικά και οικονομικά πολύ ισχυρά, στα οποία σε όλες αυτές τις επαφές, όπως είπε και ο συνάδελφος, που κάνουμε καθημερινά οι υποψήφοι δήμαρχοι, συναντούμε ανθρώπους, νέους, νέες, αγρότες, κτηνοτρόφους, επαγγελματίες, επιστήμονες, στους οποίους συζητάμε μαζί τους, συνταξιούχους, και αφού κραζόμαστε στους προβληματισμούς τους και τις προτάσεις που έχουν για την πρόοδο
του τόπου μας. Αφουγκραζόμαστε την αγωνία που έχουν και την όρεξη για τη δημιουργία της παραπάνω βοήθειας που μπορούμε να δώσουμε για τον τόπο. Οφείλουμε μόλι μας να διεκδικήσουμε και να δημιουργήσουμε Μάλιστα. για τον τόπο. Θέλω να έρθω σε εσάς, κύριε Ζαχαριουδάκη. Είναι εύκολο για τη λαϊκή συσπήρωση το όλοι μαζί? Αναλόγως σε τι κατηγορία το βάζει κάποιος. Για εμάς το όλοι μαζί σημαίνει όλος ο λαός, όλα τα φτωχά λαϊκά στρώματα που έχουν το συμφέρον, το ταξικό που λέμε εμείς, το κοινωνικό, να συμπορευτούν ενάντια σε όλους αυτούς τους μεγάλους επενδυτικούς και επιχειρηματικούς ομίλους οι οποίοι καθημερινά τους συνθλίβουν. Θα κάνω ένα μικρό σχόλιο σε σχέση με το κομμάτι της ανάπτυξης που υπόσχονται όλοι οι υπόλοιποι συνδυασμοί. Διαχρονικά. Είναι ένα επίπλαστο. Γιατί εκεί πέρα το βασικό ζήτημα είναι ανάπτυξη για ποιον. Είναι επιλέξιμο, ας πούμε, σήμερα στο Δήμο Φεστού και σε όλους τους Δήμους βασικά αντιπλημμυρικά έργα που είχαμε και τα δυσάρεστα προβλήματα κάτω, τα εγκληματικά κατά τη γνώμη μας από την έλλειψη των υποδομών. Είναι επιλέξιμο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, την κυβέρνηση και τους τοπικούς Δήμους αντισεισμική θωράκιση. Είναι η αγροτική οδοποιία που έχει διαλύσει. Είναι οι fast track υποδομές ξενοδοχειακών ομίλων, οι fast track παράδειγμα πληστηριασμοί, που αν δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, μόνο στο Δήμο Φεστού ήδη έχουν βγει ηλεκτρονικά 13 πληστηριασμοί. Πρώτων κατοικιών και αγροτεμαχίων. Είναι πολύ βασικό. Εγώ θέλω να πω ότι εδώ μέσα έχουμε όλοι και κομματική και πολιτική τοποθέτηση. Ο λαός της Φεστού γνωρίζει πρόσωπα και πράγματα. Μπορεί να βγάλει συμπεράσματα. Μάλιστα. Είναι όλοι δοκιμασμένοι χρόνια τώρα με την ίδια συνταγή και εντός και εκτός δημοτικών συμβουλίων και εντός και εκτός σωματείων και συνδικαλιστικών φορέων και γνωρίζει ο κόσμος. Γνώμη μας λοιπόν ότι πρέπει να βγάλει συμπέρασμα από την ίδια του τη ζωή, να την κάνει πολιτικό επιχείρημα και να ενισχύσει τη λαϊκή συσπήρωση. Η λαϊκή συσπήρωση είναι ο κύριος εκφραστής των λαϊκών συμφερόντων και είναι η δύναμη εκείνη που την επάβρο των εκλογών θα εγγυηθεί. Μάλιστα. Ότι ούτε η ψήφος του, συγχωρέστε με, ούτε η ψήφος του θα μεταβεί από τη μία παράταξη στην άλλη και θα είναι εκεί να φέρνει το δημοτικό πρόβλημα μες στην καρδιά του Δημοτικού Συμβουλίου. Λοιπόν, πρέπει να πάω σε μία πρώτη διακοπή για διαφημίσεις. Ωραία. 7 λεπτά μετά τις 11.30 εδώ, σε ώρα αιχμής στο Prime Time της Crete TV, μιλάμε για τον Δήμο Φεστού. Έχουμε μαζί μας τους 5 υποψήφιους δημάρχους της Φεστού και πάμε στο κομμάτι της καθημερινότητας. Η Φεστός είναι ένας πολύ δυναμικός δήμος, με περιοχές που έχουν αστικά χαρακτηριστικά, με περιοχές που έχουν έντονο το κομμάτι του πρωτογενή τομέα και της αγροτιάς και βεβαίως με περιοχές που έχει σημαντικό κομμάτι και η κτηνοτροφία. Μιλάμε για Μύρες, την Πάκη, τα χωριά γύρω από τις δύο αστικές περιοχές, βεβαίως το Ζαρό, τη Γέργερη και την ευρύτερη περιοχή της Λεκάνης της Μεσαράς. Μιλάμε για έναν μεγάλο σε έκταση δήμο. Θέλω λίγο να περιοριστούμε αρχικά σε αυτό το κομμάτι, στις περιοχές που έχουν αστικά χαρακτηριστικά, δηλαδή στις Μύρες και στο Τιμπάκι. Και θέλω να ξεκινήσω με εσάς, κύριε Νικολακάκη. Τις προηγούμενες ημέρες, γνωρίζοντας ότι απόψε θα είστε μαζί, έκανα μία μικρή έτσι έρευνα δημοσιογραφικά και μίλησα με πολίτες, μίλησα με ανθρώπους που γνωρίζω στην περιοχή της Μεσαράς, που ευτυχώς δεν έχουν και καμία, το ευτυχώς το λέω για την δημοσιογραφική διοντολογία, δεν εμπλέκονται εμέσως ή άμεσα με κάποιον από τους συνδυασμούς. Είναι πολίτες που καλούνται να αποφασίσουν για το μέλλον των περιοχών. Μου είπαν λοιπόν κυκλοφοριακό, καθαριότητα και οδικό δίκτυο. Και μάλιστα η δική σας περιοχή χτυπήθηκε ανελαίητα από τις Θεομηνίες, όπως δυστυχώς σχεδόν όλη η Κρήτη. Θέλω λίγο στο κομμάτι αυτό του κυκλοφοριακού, Μύρες στην Πάκη, να σταθούμε και να μου μεταφέρετε τη δική σας σκέψη, κύριε Νικολακάκη, τη δική σας πρόταση, γιατί είναι δύο περιοχές που αντιμετωπίζουν σοβαρό κυκλοφοριακό πρόβλημα. Ναι, πραγματικά. Το μεγάλο ζητούμενο για τις δύο πόλεις του Δήμου μας, τις Μύρες και τον Τιμπάκι, είναι το κυκλοφοριακό πρόβλημα. Η λύση αυτού του προβλήματος έχει να κάνει με αυτό που είπαμε και στον πρώτο κύκλο της παρουσίασης, με τη συμπόρευση όλων. Δηλαδή, αυτό που χρειάζεται είναι να υπάρξει πολιτική βούληση. Την επόμενη το πρωί, όλοι μαζί μέσα σε ένα Δημοτικό Συμβούλιο,
να πάρω μια απόφαση ότι αυτές οι δύο πόλεις θα πρέπει να μεταμορφωθούν. Θα πρέπει να αποκτήσουν επιτέλους χαρακτηριστικά πόλεις. Να κάνω λίγο το δικηγόρο του διαβόλου. Γιατί ναι. Τα προηγούμενα χρόνια δεν έγινε αυτό. Ναι, είναι ένα ζήτημα αυτό. Αλλά ακούστε να δείτε. Επιμένω ότι εάν δεν υπάρχει συμπόρευση τόσο της κοινωνίας όσο και των παρατάξεων που ηγούνται ενός Δημοτικού Συμβουλίου, τίποτα δεν γίνεται. Και θα σας φέρω ένα απλό παράδειγμα. Έγιναν κάποια βήματα σε παλαιότερες εποχές για μια πρώτη κίνηση της μονοδρόμησης του κεντρικού δρόμου των Μυρών. Mm-hmm. Έστω σε ένα κομμάτι. Ήταν ένα πρώτο βήμα. Έτσι. Υπήρξαν αντιδράσεις. Πέρασε πολύ χερός μέχρι ο κόσμος να καταλάβει. Η σημερινή, ότι ξέρετε κάτι, έπρεπε να γίνει αυτό το πράγμα. Η σημερινή κατάσταση δεν είναι ότι καλύτερο. Υπάρχει ένα κυκλοφοριακό χάος. Για να μπορέσει να προχωρήσει και να λυθεί το ζήτημα, χρειάζεται να συνενέσουμε όλοι. Εγώ προσωπικά είμαι αποφασισμένος αυτή την τομή να την κάνω. Να την κάνουμε πρώτα στο Δημοτικό Συμβούλιο, έχοντας και εναλλακτικές λύσεις για το πώς μπορεί να αποσυμφορηθεί το κέντρο της πόλης, συγκεκριμένες προτάσεις για το πώς θα μπορέσουμε να βγάλουμε τα αυτοκίνητα έξω από το κέντρο, για το πώς θα απελευθερώσουμε τα πεζοδρόμια, να μπορέσει ο κόσμος επιτέλους να ανασάνει, για το πώς θα επιταχύνουμε την ήδη υπάρχουσα μελέτη για την ανάπλαση του κεντρικού δρόμου των Μυρών, αλλά και του κεντρικού δρόμου του Τυμπακίου. Και όλα μαζί, πάλι ξαναλέω, θα πρέπει εμείς να τολμήσουμε ως επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, και το λέω για το σύνολό του, αλλά και η κοινωνία να ανταποκριθεί, γιατί είναι και θέμα παιδείας, να καταλάβουμε ότι αν θέλουμε κάποια πράγματα να τα πετύχουμε, να μεταμορφώσουμε τις πόλεις μας, να μπορέσουμε να αποκτήσει ο Δημότης μια ποιότητα ζωής, θα πρέπει και εμείς να συνεισφέρουμε στο συγκεκριμένο κομμάτι. Πάντως δηλώνουμε αποφασισμένοι. Κυρία Πετραγωγιώργη, χρειάζεται σχέδιο ή σύγκρουση με μια κατεστημένη λογική? Γιατί και εσείς διαχειριστήκατε τα ενία του Δήμου και το κυκλοφοριακό δεν είναι κάτι που προέκυψε χθες. Είναι ένα διαχρονικό πρόβλημα που κρατάει δεκαετίες στην περιοχή. Το διαχειριστήκαμε. Το διαχειριστήκαμε όμως για πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Για τα 3,5 χρόνια αυτά έγιναν λοιπόν βήματα τα οποία δεν έχουν γίνει στο παρελθόν. Και σίγουρα αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να κοιτάμε μπροστά, αλλά δεν μπορούμε να μην βλέπουμε τις παθογένειες που έχουν δημιουργηθεί δεκαετίες των δεκαετιών πίσω. Mm-hmm. Και να γίνουμε λίγο πιο συγκεκριμένοι. Πρώτα και κύρια, όταν μιλάμε για Δήμο Φεστού και εμείς το αναδείξαμε αυτό, μιλάμε για μία περιοχή και από τον πρώην Δήμο Ζαρού και από τον πρώην Δήμο Μυρών και από τον πρώην Δήμο Τυμπακίου, που έχει πολλά κοινά χαρακτηριστικά. Έχει όμως συσσωρευμένα όλα τα προβλήματα, τα αστικά, όμως έχει και όλες εκείνες τις δυνατότητες και τις εναλλακτικές, και εμείς μάλιστα σε όλη μας την προσπάθεια και στην καθημερινότητα, αλλά και στην αναπτυξιακή προοπτική, γιατί η αναπτυξιακή προοπτική δεν έχει να κάνει με τα κεφάλαια και τα μεγάλα trust, έχει να κάνει ακριβώς με αυτό που όλοι λέμε ποιότητα ζωής. Όταν λοιπόν κουβεντιάζουμε για ζητήματα όπως είναι το κυκλοφοριακό και στις τρεις πρώην και στα τρία κέντρα, και στο Ζαρό δηλαδή και στις Μοίρες και στο Τυμπάκι, υπάρχουν έτοιμες λύσεις, κυρία Δασκαλάκη. Λύσεις που σίγουρα τα 3,5 χρόνια μπορεί να ακούγονται λίγα για να μπορέσουν να υλοποιηθούν, αλλά που δευτερόλεπτο δεν σταματήσαμε το να κάνουμε τις προσπάθειες. Να σκεφτείτε λοιπόν ότι οι λύσεις αυτές είναι όριμες πλέον, όπως μπορούμε να πούμε για τις παρακάμψεις στον Τυμπάκι και στις Μοίρες. Όπως το ότι πρέπει επιτέλους να ολοκληρωθεί και να υπάρχει πολεοδομικό σχέδιο στις Μοίρες. Όπως το ότι θα πρέπει επιτέλους κάποια πράγματα που 5 χρόνια τώρα υπόθηκε προηγουμένως από τον συνάδελφο για την πεζοδρόμηση Μοιρών και Τυμπακίου. Φανταστείτε λοιπόν ότι εμείς αφήσαμε ως Δημοτική Αρχή μέσα σε αυτά τα 3,5 χρόνια τις χρηματοδοτήσεις για τις μελέτες αυτές. Και είναι 5 ολόκληρα χρόνια και πολλά άλλα έργα τα οποία δυστυχώς ή δεν προχώρησαν με τα βήματα που έπρεπε να προχωρήσουν, γιατί όταν ξεκινάς κάτι και έχεις όραμα, επιμένω να λέω, ξεκινάς και δουλεύεις από χθες. Και θα μου επιτρέψετε να συνεχίσω και να πω ακόμα μια πολύ κουβέντα. Γρήγορα, κύριε Πετραγωγιώργη. Ότι δεν μπορεί να μην αξιοποιηθούν όλες οι δυνατότητες που έχουν καλλιεργηθεί από τις οποιασδήποτε προηγούμενες δημοτικές αρχές. Είτε στους καποδιστριακούς δήμους, είτε στον καλλικρατικό δήμο. Και καλό θα είναι κάποια στιγμή να συνειδητοποιήσουμε ότι εάν η αναπτυξιακή προοπτική είναι για το σύνολο της περιοχής,
τότε τα αποτελέσματα θα είναι και εντυπωσιακά. Συνδέεται το ένα με το άλλο. Θέσατε ένα θέμα για την πεζοδρόμηση και έρχομαι σε εσάς, κύριε Νικολιδάκη. Πιστεύετε ότι χρειάζεται μια γενναία απόφαση για να μπούμε στο κομμάτι των πεζοδρομήσεων? Γιατί ξέρετε κάτι, στην Ελλάδα του 2018 και δεν είναι μόνο 19 και δεν είναι μόνο χαρακτηριστικό της Φεστού, οι πεζοδρομήσεις είναι ακόμα λίγο ταμπού. Είναι μια γενναία απόφαση? Χρειάζεται ένας σχεδιασμός που θα χτυπηθεί όμως και με την ανομία στους δρόμους, με αυτούς που παρανομούν στον δρόμο, που αφήνουν το αυτοκίνητό τους όπου τους βολεύει? Να σας πω κάτι. Εγώ θα αυθαιρετήσω λίγο στην κουβέντα, θα πιαστώ λίγο από την προηγούμενη ερώτηση που είχατε κάνει και μετά θα φτάσω εκεί πέρα. Το θέμα είναι ένα, ότι χρειάζεται λύσεις και σύγκρουση. Για να μπορέσει να συγκρουστεί, πρέπει να κάνει λύσει. Οι λύσει λοιπόν τι είναι? Είναι ξεκάθαρε. Άρα μου απαντάτε από το σημείο που το άφησα, κύριε Νικολιδάκη. Ναι, οι λύσει λοιπόν είναι ξεκάθαρε. Και στο Ζαρό, και στο Τιμπάκι, και στι Μοίρε. Στο Ζαρό. Στο Ζαρό, αυτή τη στιγμή έχουμε μια βιομηχανία αρκετά μεγάλη, πολύ εύρωστη, που για μα είναι τιμή που υπάρχει αυτή η βιομηχανία, αλλά υπάρχει ένα πρόβλημα. Όλα τα φορτηγά, και φτάνουμε στην ποσότητα 35 με 40 φορτηγά το καλοκαίρι, τεράστιες δαλίκες να περνάνε μέσα από το χωριό. Άρα λοιπόν η λύση είναι μία. Πρέπει οπωσδήποτε να γίνει η παράκαμψη του Ζαρού. Αυτό είναι εκ των ουκάνευ. Φυσικά αυτό είναι ένα έργο το οποίο δεν μπορεί να το κάνει Δήμος Φεστού. Είναι ένα έργο το οποίο πρέπει να γίνει από την περιφέρεια. Ο Δήμος Φεστού όμως θα πρέπει να συμμετέχει, να πιέσει, να γίνει όσο πιο γρήγορα για να μπορέσουμε να λύσουμε το μεγάλο όγκο του κυκλοφοριακού δρόμου. Άρα χρειάζεται και η σύγκρουση. Ακριβώς. Πηγαίνοντας στο Δήμο Μυρών μετά, στην πόλη των Μυρών, στην πόλη των Μυρών πρέπει οπωσδήποτε να ολοκληρωθεί άμεσα η μελέτη. Ίσως αν είχε ολοκληρωθεί νωρίτερα να είχε μπει στο ΕΣΠΑ. Βέβαια, αυτή τη στιγμή για να μπορέσει να εφαρμοστεί η μελέτη της ανάπλασης των πεζοδρομίων στις Μοίρες, θα πρέπει πρώτα να προηγηθεί αυτή τη στιγμή η μελέτη για την αντικατάσταση των δικτύων, γιατί δεν μπορούμε να πούμε ότι θα φτιαχτούν τα πεζοδρόμια, θα πλακοστρωθούν οι δρόμοι, αν τυχόν δεν υπάρχει αντικατάσταση των δικτύων. Άρα λοιπόν άμεσα πρέπει να δημοπρατηθεί η αντικατάσταση των δικτύων ίδρυψης, αποχέτευση υπάρχει, και αμέσως να βρούμε τρόπους να εντάξουμε τη μελέτη της ανάπλασης των πεζοδρομίων. Αυτό τι κάνει? Μεγαλώνει τα πεζοδρόμια, αφήνει το δικαίωμα όπου υπάρχουν μονοδρομήσεις να περνάει μόνο ένα αυτοκίνητο παρά μόνο μικρά σημεία πάρκινγκ στα σημεία που μπορούν να σταματήσουν για τον ανεφοδιασμό. Άρα λοιπόν αμέσως σταματάμε το πρόβλημα του παράνομου παρκαρίσματος και λύνεται το θέμα. Μετά, επειδή οι Μοίρες είναι και ένα εμπορικό κέντρο, είναι λογικό άλλος να βγάλει μια καρέκλα, να αναπτύξει το κέντρο, να δουλέψει καφετέρες, να δουλέψουν τα μαγαζιά. Όταν λοιπόν εσύ του δώσεις το πεζοδρόμιο το οποίο μπορεί να χρησιμοποιήσει, μπορείς να βάλεις σε την κόκκινη γραμμή ότι κύριε, μέχρι εδώ. Από εδώ και πέρα είναι για τους πεζούς, είναι για άτομα με ειδικές ανάγκες. Τότε μπορείς λοιπόν να εφαρμόσεις τον νόμο, εφόσον έχεις δώσει αυτό που πρέπει να δώσεις. Στον Τιμπάκι είναι η ίδια λύση. Στον Τιμπάκι όμως, επειδή υπάρχει ένα πρόβλημα αποχέτευσης κεντρικού δρόμου, πρέπει να γίνει ένα αποχετευτικό δίκτυο ομβρίων. Αποχέτευση λιμάτων έχει τελειώσει. Μάλιστα. Ένα σεβαστό κομμάτι αποχέτευση ομβρίων για να κλείσουμε το υπόγειο κομμάτι και να κάνουμε το ίδιο πράγμα. Να ολοκληρωθούν άμεσα οι μελέτες για πλακοστρώσεις, για μεγαλύτερα πεζοδρόμια τα οποία παραδώσουμε στους πεζούς και στον κόσμο γενικά. Με συγχωρείτε όμως, θα πρέπει να συμπληρώνουμε και κάποια πράγματα, γιατί μας ακούει κόσμος και θα πρέπει η πληροφόρηση να είναι η κατάλληλη. Αυτή την πενταετία, νομίζω ότι υπήρχαν όλα τα περιθώρια ακριβώς, γιατί υπάρχουν δρομολογημένες και όριμες καταστάσεις, ούτως ώστε αυτά να είχαν ξεκινήσει να υλοποιούνται. Μην βλέπουμε λοιπόν μονάχα το τι θα γίνει, να συνειδητοποιούμε και το πόσο πίσω έχουμε πάει σε ζητήματα υποδομών, ούτως ώστε να συνειδητοποιούμε και γιατί αυτή την πενταετία έχουν μείνει πίσω τόσα και τόσα έργα. Άλλωστε, το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, κύριε Νικολιδάκη, ότι οι παρακάμψεις του Τιμπακίου ήταν υπερόριμες. Δηλαδή θα μπορούσαν να υλοποιηθούν και τώρα. Όχι. Ναι, η παρακάμψη του Τιμπακίου, όχι. Βεβαίως και είναι υπερόριμο έργο. Μπορώ να σας φέρω και τα στοιχεία τα σχετικά. Όπως επίσης το να προχωρήσει, ας πούμε, το Γενικό Πολεοδομικό στις Μοίρες είναι επίσης ένα πολύ σημαντικό κομμάτι. Αλλά σας επαναλαμβάνω, εδώ. Θα μου επιτρέψετε να σας πω. Να ολοκληρώσω, αν θέλετε. Είχε παγώσει. Αυτό να λέμε τώρα, παγώσει. Ότι όταν κοιτάμε μπροστά, δίχως όμως να αξιοποιούμε και να υλοποιούμε όλα αυτά τα δεδομένα τα οποία δίδονται σε μια χρονική περίοδο, μάλιστα, τότε χάνεται όχι μόνο χρήμα, κυρία Πετρακογιώργη, αλλά χάνεται και η προοπτική ανάπτυξη. Θέλετε πολύ γρήγορα. Σε μένα πολύ γρήγορα θέλω να πω. Δεν είναι σε εσάς, είναι σε ενημερωτικό επίπεδο. Θέλω να πω κάτι. Ότι όντως
Μπορεί να χάθηκε κάποιος χρόνος, ίσως και οι συνθήκες να μην επιτρέπανε, γιατί σας είπα, αν τυχόν δεν γίνει αντικατάσταση του δικτύου ίδρυυσης, δεν μπορείς να πλακωστρώσεις. Mm-hmm. Εγώ λέω, αυτά πρέπει να γίνουν τώρα, πρέπει να γίνουν αύριο ή έχουν οριμάσει πλέον οι συνθήκες για να προχωρήσουμε μπροστά. Θέλατε να προσθέσετε κάτι, κύριε Νικολακάκη, επειδή να προσθέσω, το λόγο, επειδή... έρχομαι σε εσάς, κύριε. Ακούστε, κύριε Δασκαλάκη, επειδή συνήθως αυτό γίνεται σε, σε τηλεοπτικά πάνελ, mm-hmm. και ίσως να αυξάνεται έτσι λίγο η ακροματικότητα, με την έννοια ότι ίσως να οφείλουμε να μπούμε λίγο έτσι στην αντιπαράθεση. Και επειδή δέχομαι έτσι, όπως θα έχετε καταλάβει και εσείς οι τηλεθεατές σας, κάποιες μορφές για κάποια πράγματα τα οποία πιθανόν να μην έχουν γίνει και όλα αυτά. Εγώ νομίζω ότι θα πρέπει να κάνουμε την υπέρβαση. Να κοιτάξουμε από το σήμερα και μετά. Μπορώ να πω ότι οι προσπάθειες οι οποίες αναφέρθηκαν πριν και που ήταν μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο, και περιμένω να ακούσω κάποια μέτρα, μάλιστα. που γεννήκαν για την προσπάθεια λύσης του κυκλοφοριακού. Λοιπόν, να δώσω... Μπορώ επίσης να πω, ένα λεπτάκι, ναι. μπορώ επίσης να πω για το κατά πόσο όλο αυτό το διάστημα ακούστηκε μια φωνή διαμαρτυρίας, έστω μέσα σε ένα δημοτικό συμβούλιο, στα 5 χρόνια αυτά, γιατί επιτέλους θα πρέπει να προχωρήσουμε και να λύσουμε κάποια πράγματα. Αναφέρεσαι στην αντιπολίτευση. Μπορώ επίσης να πω ότι το σχέδιο πώλησης των μοιρών, στο σημείο το οποίο βρέθηκε, έτοιμος ήταν για να αναδειχθεί ανάδοχος. Πάγωσε το θέμα, δεν στήθηκε καν η επιτροπή. Γιατί πάγωσε το θέμα? Αυτό τώρα σας λέω. Μπορούμε να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Σημαίνει. Έχουμε τη δυνατότητα. Θεωρώ όμως ότι κουράζουμε τους δημότες. Αυτό που μας ενδιαφέρει, ναι, αν θέλετε να το αναλύσουμε, το αναλύσουμε φυσικά. Αυτό που ενδιαφέρει είναι η επόμενη μέρα. Αυτό που ενδιαφέρει είναι αυτό το άμεσο. Γιατί λύσεις υπάρχουν. Αν είναι να περιμένουν να γίνει πρώτα η αποχέτευση ή να γίνουν κάποια η παράκαμψη των μοιρών ή από εδώ από εκεί, μα οι δημότες δεν μπορούν να περιμένουν τόσο καιρό. Κύριε Νικολακάκη, είμαστε αποφασισμένοι να προχωρήσουμε. Προσέξτε τώρα, ξεκινάει εγώ, αυτό. Τουλάχιστον μπορώ. Θα συμφωνήσουμε λοιπόν έτσι. Όλοι στο ότι θα πρέπει να αξιοποιούνται οι κάθε δυνατότητες που έχουν έτσι. Ανοιχτεί από τις οποιασδήποτε προηγούμενες δημοτικές αρχές. Βεβαίως. Και σε αυτό που λέτε αυτό. Για θέματα. Φωνής αντιπαράθεση μέσα στο Δημοτικό κυρία Συμβουλίο. Κυρία Πεταρκογιώργη, προτάσεων. Το ζήτημα λοιπόν δεν είναι αντιπαραθέσεις. Το ζήτημα είναι προτάσεις και το ζήτημα είναι το πώς τρέχουμε τώρα. Ζητήματα. Ζητάει το λόγο ξανά ο Νικολιδάκης. Δεν θα φύγουμε ποτέ από αυτό το λόγο. Γιατί και οι τρεις έχουν άδικο, κύριε Δασκαλάκη. Θα έρθω σε εσάς. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομος, γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι η πράξη εφαρμογής, επειδή χειριζόμουν τα τεχνικά έργα, είμαι στην τεχνική υπηρεσία, για να μπορούσε να δοθεί εκείνη την περίοδο, ήταν της τάξης του 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Τότε, με βάση την νομοθεσία, δεν υπήρχαν εκπτώσεις στις μελέτες, άρα λοιπόν ο Δήμος θα δυνατούσε να βγάλει αυτό το ποσό. Αυτή η περίοδος έχει οριμάσει. Γιατί τώρα οι μελέτες δέχονται έκπτωση. Μπορεί ας πούμε, να πέσει και στο μισό, μπορεί και να πέσει και στο 1 τρίτο. Χρηματοδότηση, άρα, φαντάζομαι, όχι, υπάρχει μεγαλύτερο περιθώριο. Δηλαδή, εκεί πέρα που είσαι υποχρεωμένο να βρει 1,5 εκατομμύριο για την αναθέσεις, μάλιστα. τώρα με την έκπτωση μπορεί να πα στις 500-200 χιλιάδες. Με καταλαβαίνετε. Ο κύριος Μαθηματάκης λοιπόν, λέει... είναι πολύ πιο εύκολο να τεθεί τώρα η ναι. πράξη εφαρμογής που είναι το βασικό κομμάτι ανάπτυξη και αναπτυξιακό κομμάτι μέσα στις μοίρες. Γιατί διαφωνείτε με τι. Δεν υπάρχει στο Δήμο Φεστού, στο Δήμο Μοιρών, στις Μοιρές, στην πόλη των Μοιρών υπάρχει γενικό πολεοδομικό. Στην πόλη των Μοιρών. Πρέπει να τα πιάνουμε ένα-ένα. Δεν μιλάμε για το Δήμο και δεν πρέπει να παραπληροφορούμε. Όχι, κυρία Πετρακογιώργη, σας παρακαλώ πολύ. Δεν θέλω να πάμε. Δεν θέλω να πούμε έτσι. Κυρία Πετρακογιώργη, βρήκαμε από το Ζαρό. Κυρία Πετρακογιώργη, σας παρακαλώ πολύ. Μισό λεπτό. Μην πάμε σε αυτήν την κουβέντα. Ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο πρέπει να το ανοίξουμε, αλλά είναι ειδικό κεφάλαιο. Βεβαίως. Να πάω απέναντι, να πάω στον κύριο Μαθιουδάκη. Διαφωνείτε, φαντάζομαι, είπατε ότι και οι τρεις έχουν άδικο. Σε όλα. Διαφωνώ σε όλα. Δεν θέλω όμως να αναλύσω το καθένα από αυτά. Ένα γίνει με τους τρεις και ένα με τους δύο, ξεχωριστά, από ό,τι βλέπω. Διαφωνώ και με τους τρεις τους. Εμείς, κύριε Μαθιουδάκη, συγγνώμη που την αντιπαράθεση τη βάζουμε ισότιμα σε όλους. Σε από θέσεις πολιτικών αρχών και των νέων προσώπων που εμφανίζονται σαν νέα πρόσωπα. Και των παλιών δοκιμασμένων από θέση πολιτική τοποθέτηση. Εντάξει, μην μου πάτε τώρα σαν αντιπαράθεση από μια πλευρά. Αυτό βάζω. Κύριε Μαθιουδάκη. Δεκτό. Λοιπόν, εγώ ζω στις Μοίρες από το 1973. Ναι. Μου φαίνεται παγωμένη η εικόνα. Μου φαίνεται ώρες-ώρες που κοιτάζω κάποιες φωτογραφίες δικές μου από τις Μοίρες το ίδιο πράγμα. Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Αν είστε και ο ίδιος στις φωτογραφίες, δεν είναι κακό. Μακριδάκι να το κάνουμε και λίγο. Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Εγώ θεωρώ, κύριε Δασκαλάκη, ότι η επόμενη δημοτική αρχή πρέπει να σπάσει αυγά, που λέμε. Πρέπει να κάνει την υπέρβαση, να κάνει πράγματα τα οποία μέχρι τώρα δεν έχουν γίνει. Mm-hmm.
Και διαφωνώ και με τους τρεις συναδέλφους. Κάποιος όμως μπορεί να σας κατηγορήσει ότι μηδενίζετε. Μηδενίζετε τη δουλειά σας. Εγώ από αυτό που βλέπω. Απέναντι σας έχετε τρεις ανθρώπους που έχουν διαχειριστεί και διαχειρίζονται. Βεβαίως, από αυτό που βλέπω. Μηδενίζετε τη δουλειά των τριών ανθρώπων. Δεν είναι εντελώς το μηδέν, αλλά δεν μπορούμε να βάλουμε και θετικά πρόσημα. Δεν μπορούμε να βάλουμε θετικό πρόσημο όταν βλέπουμε. Είναι λίγο σκληρό σε τρεις ανθρώπους και. Στην παρούσα φάση, αυτοί είναι οι τρεις άνθρωποι εδώ. Ωραία. Που έχουν διαχειριστεί την αυτοδιοίκηση της περιοχής και ένα συνυποψήφιο να λέει ότι να σχεδόν τη μηδενίζω. Δέστε, κύριε Δασκαλάκη. Δηλαδή δεν έκαναν τίποτα. Σας προκαλώ, ελάτε να περάσετε τις μοίρες 12 η ώρα το μεσημέρι. Ελάτε να δείτε πόσο χρόνο θέλετε να κάνετε 1500 μέτρα. Ναι, κύριε Μαθηδάκη, όμως δεν θα μας ελάτε να το δείτε. Εγώ δεν θα μας βάζετε εμάς υπέρ για ένα πρόβλημα. Αλλά δεν διάκοψα κανένα. Δεν θέλω να με διακόψει κανείς. Αυτό το σπάσουμε εγώ θεωρώ με ποιο ότι... τρόπο μπορείτε να το κάνετε, κύριε Μαθηδάκη. Λοιπόν, εγώ θα απαντήσω σε εσάς και στον κύριο Δασκαλάκη. Εγώ αυτή καταρχήν, στιγμή... δεν απαντάτε μόνο σε μένα. Εδώ πέρα μπορεί να σχολιάσει και να σε ερωτήσει στον άλλο. Δεν έχουμε πάρει ένα χρονόμετρο και δεν επικρατεί στην TV στρατιωτικό νόμο. Ο καθένα λέει αυτό που θέλει, για νομίζω ότι πρέπει να διακόψει, θα διακόψει. Το κυκλοφοριακό πρόβλημα είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Δεν το έχουν μόνο οι μοίρες. Το έχει και το Τυμπάκι, το έχει και ο Ζαρός. Ο Ζαρός το αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά, γιατί αυτός ο δρόμος υπήρχε, αυτός από εκεί περνάνε αυτή τη στιγμή, όπως είπε ο συνάδελφος, ο κύριος Νικολακάκη, ο κύριος Πολυδάκης, όλα τα βαρέα οχήματα από των εταιριών. Πρέπει να γίνει ο περιφερειακός του Ζαρού. Πράγματι είναι ένα έργο πνοής το Ζαρό. Είναι ένα έργο το οποίο θα δώσει άλλη διάσταση στην πόλη του Ζαρού. Ο περιφερειακός στην Πακή, όπως είπε η κυρία Πετρακογιώργη, συμφωνώ ότι είναι όρημη η παράκαμψη. Υπάρχει ένα σημείο το οποίο βρίσκονται τα γυμνάσια και το λύκειο, γυμνάσιο, λύκειο και δημοτικό, το οποίο είναι ένα σημείο το οποίο έχει δημιουργήσει αρκετά προβλήματα στο κομμάτι. Δεν είναι κομμάτι... αυτός ο περιφερειακός του Τυμπακίου, συνάδελφε. Ο δρόμος είναι ο περιφερειακός του σχεδίου πόλης. Ο περιφερειακός του Τυμπακίου είναι από την άλλη μεριά του Τυμπακίου. Στο λεγόμενο Δέλτα, κύριε Μαθηδάκη. Μισό λεπτάκι για να εξηγήσουμε. Αυτός είναι φτιαγμένος σε ένα μεγάλο μέρος. Ας τον κάνουμε αυτόν και ας προχωρήσουμε στον άλλο τον υποτιθέμενο. Οι μελέτες που αναφέρατε και το είπα και προηγουμένως είναι υπερόρημες. Δεν σας διακόπτω, απλά επιμένω στο. Είναι, κύριε Πετρακογιώργη. Δεν διαφωνώ. Εγώ είπα ότι το κομμάτι που έχει γίνει από τον Κόκκινο Πύργο να φτάσει στο Τυμπάκι από την αριστερή πλευρά του Τυμπακίου, όπως το πηγαίνουμε, νομίζω ότι είναι ένας δρόμος που έχει φτάσει σε ένα πολύ καλό σημείο. Μπορεί να προχωρήσει και να ξεμπλοκάρει το Τυμπάκι από μια τέτοια διαδικασία που ζει καθημερινά. Ο Δήμος Μυρών, εκεί πρέπει να γίνει η υπέρβαση πραγματικά. Δεν μπορεί να μονοδρομηθεί μόνο ένα κομμάτι που έχει μονοδρομηθεί έως τώρα. Πράγματι υπήρξαν αντιδράσεις, όπως είπε ο συνάδελφος. Αυτές οι αντιδράσεις θα υπάρξουν και σε κάτι άλλο και αν προχωρήσουμε. Θα πρέπει να του δώσουμε τη λύση τώρα. Αύριο είναι αργά. Έχουν όλοι σηκώσει τα χέρια, δημότες και επαγγελματίες. Θέλω να έρθω σε εσάς, κύριε Ζαχαριουδάκη, γιατί εγώ έχω ακούσει από το σύνολο των υποψηφίων τη λέξη υπέρβαση. Πόσο εφικτό είναι να γίνει αυτή η υπέρβαση και μέσα από τη λογική της συνεργασίας, γιατί το κυκλοφοριακό πρόβλημα, η αλήθεια είναι ότι αν ρωτήσεις έναν δημότη οποιασδήποτε περιοχής της Κρήτης, είναι το πρώτο θέμα που θα σου θέσει. Αυτά, κύριε Δασκαλάκη, τα προβλήματα που ονομάζονται τοπικά, είναι τοπικά σε κάθε δήμο. Εμφανίζονται σε κάθε δήμο και εμφανίζονται ως τοπικά, αλλά επί της ουσίας είναι ενιαία. Το πρόβλημα δεν είναι το αν θα φτιάξουμε το ένα ή το α, που πρέπει να γίνουν όλα όσα καλύβουν τις λαϊκές ανάγκες. Εδώ πέρα πριν από λίγο παρακολουθήσαμε ένα καυγά που το παρακολουθούμε και σε κεντρικό επίπεδο για το ποιος θα εφαρμόσει την επόμενη μέρα κατά γράμμα την κυβερνητική πολιτική. Και έρχομαι εγώ να πω, γιατί όλα αυτά δεν τα κάνανε τόσα χρόνια. Ο κόσμος τι εννοείται γνωρίζει. Κυβερνητική πολιτική, δηλαδή το να φτιαχτεί ο περιφερειακός δρόμος είναι κυβερνητική Όχι, πολιτική. Δεν εννοώ αυτό. Εγώ το βάζω σε ποιο επίπεδο. Όλες οι παρατάξεις μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο ψήφισαν ναι ή όχι ομόφωνα τον κρατικό προϋπολογισμό που είναι μειωμένο 66% από πέρσι. Εκτέλεσαν ή όχι μηδέν στα έργα πέρσι. Έρχονται τώρα ως σωτήρες προεκλογικά να τάξουν τι, ότι την επόμενη των εκλογών. Ο Δήμος Φεστού θα γίνει ένας παράδεισος. Αν τους πιστέψουμε, θα νομίζουμε ότι θα βρεθούμε σε άλλη πόλη. Εμείς λέμε ότι
Πρέπει να μπουν προτεραιότητα τα έργα που καλύπτουν όντως τις ανάγκες του κόσμου. Μπορώ να σας πω ότι όντως πρέπει να γίνουν πεζοδρομήσεις. Πρέπει να γίνουν πάρκινγκ για αμαία που δεν υπάρχουν. Πρέπει να γίνουν υποδομές αθλητικές, μουσικές, καλλιτεχνικές και ένα σώρο πράγματα που δεν Μάλιστα. είναι επιλέξιμα. Μα κύριε Ζαμπεργιουδάκη, με συγχωρείτε, αλλά περιγράφεται την περίοδο 11-14. Μα εδώ πρέπει να διακόπτουμε γιατί κάποια πράγματα πολύ. Λέγονται και μάλλον που ή δεν κυρία έχουμε εικόνα του τι συμβαίνει σε αυτόν τον τόπο. Είμαι ένας άνθρωπος που κατάγουμε από τη νεολαία. Η νεολαία, για όσους δεν το γνωρίζουν αυτή τη στιγμή, στη Μεσαρά, δεν έχει διέξοδο. Η μόνη διέξοδος είναι οι εξαρτήσεις, είναι το αλκοόλ και η κακή διασκέδαση. Mm-hmm. Δεν υπάρχουν υποδομές αθλητισμού. Το κολυμπητήριο είναι ερμαγμένο. Δεν είναι η νεολαία της Μεσαράς. Δεν είναι εξαρτημένη η νεολαία της Όχι, Μεσαράς. Δεν είπα ότι είναι εξαρτημένη. Είπα ότι μόνο είναι εξαρτημένη. Το πρόβλημα της εξάρτησης είναι υψηλό και εμείς σαν αντίδοτο σε αυτό δίνουμε τον αθλητισμό, τον πολιτισμό, τις καλλιτεχνικές δραστηριότητες, τις υποδομές που καλύπτουν τις λαϊκές ανάγκες. Όταν λοιπόν θα κάνω μία ερώτηση. Χωρίς να θέλω να κάνω τον δικηγόρο του διαβόλου για να το τοποθετήσουμε αυτό, εγώ κατανόησα τι θέλει να πει ο κ. Ζαχαριωτάκης για να μην υπάρξει. Δεν λέει ότι η νεολαία της Μεσαράς είναι εξαρτημένη από το αλκοόλ. Φυσικά λέει και ότι όχι. Η διέξοδό στη διασκέδαση Βεβαίως. Είναι να βγει. Να περάσει καλά με τους φίλους και ότι δεν υπάρχουν άλλοι διέξοδοι όσον αφορά στον αθλητισμό και τον πολιτισμό. Αυτό δεν λέτε. Δεν για υπάρχουν οργανωμένες για να μην... υποδομές. Mm-hmm. Υπάρχει κάποιος από τους υπόλοιπους υποψηφίους που σε περίπτωση που αναλάβει το δημαρχιακό θόκο είναι διατεθειμένο να συγκρουστεί με το κεντρικό κράτος και να διεκδικήσει παρακολουθήσει. Με συγχωρείτε, θα μου επιτρέψετε να δώσω μια πάρα πολύ σύντομη απάντηση. Για να κάνουμε γόνιμο διάλογο. Κατά της ανταποδοτικότητας. Κύριε Ζαχαριωτάκη, για να κάνουμε λόγο και αντίλογο. Θέλετε να πείτε κάτι, κύριε. Θα ήθελα να τοποθετηθώ, γιατί πολλές φορές τα βάζουμε όλα σε ένα τσουβάλι και θεωρούμε ότι όλοι είμαστε συνυπεύθυνοι για μια κατάσταση. Κύριε Ζαχαριωτάκη. Όλοι. Μπορώ σας να σας πω σε χίλια πράγματα τα οποία έγιναν από το 2011 μέχρι το 2014 και τα οποία σίγουρα δεν ήταν με τις προδιαγραφές του κρατικού μηχανισμού. Όταν λοιπόν εμείς φωνάζαμε και διαμαρτυρόμασταν για τις μειώσεις που σωστά το αναφέρετε, από το 2011 μέχρι το 2014 έγιναν αυτές οι μειώσεις και το είπα και 60 και 70%. Εμείς προσπαθούσαμε να κάνουμε παραγωγή έργου. Συγκρουστήκαμε. Γιατί σας επαναλαμβάνω, είχαμε όραμα και αυτό το όραμα μπορέσαμε σε κάποιους τομείς να το υλοποιήσουμε. Λοιπόν, υπήρχαν ανοιχτά τα ζητήματα της διαβίου μάθησης, κύριε Ζαχαριουδάκη, όταν εμείς... Μισό λεπτό, κύριε Δασκαλάκη. Υπήρχαν λοιπόν υποδομές για τη διαβίου μάθησης όταν εμείς δουλέψαμε από την πρώτη ημέρα που εκλεγήκαμε για να δώσουμε μια τελείως διαφορετική δυνατότητα στον κόσμο του Δήμου Φεστού. Όχι. Κανένα πρόγραμμα δεν είχε βγει και κανένας δεν είχε ξέρει να το παρακολουθήσει. Και όμως εμείς δουλέψαμε από την πρώτη μέρα, σας επαναλαμβάνω, δημιουργήσαμε τμήματα, εκπαιδεύτηκε κόσμος, κοντά 4.500 κόσμος παρακολούθησε τα τμήματα αυτά. Τι στάση πριν, κρατήσατε πριν στη ψήφιση καν, του προϋπολογισμού. Επιτρέψτε μου, αξίζει τον κόπο να τα ακούτε αυτά τα πράγματα. Πριν καν δημιουργηθούν αυτά τα προγράμματα το 2014, εμείς είμαστε καλή πρακτική για όλη την Ελλάδα. Ναι. Και αναφέρω ένα κομμάτι το οποίο ναι. σίγουρα έχει να κάνει με την προοπτική της μάθησης που δεν είναι νομίζω ένα μελιταίο κομμάτι στην καθημερινότητά λοιπόν, μας. Γιατί μιλάμε για καθημερινότητα, αλλά πρέπει να κύριε πιάσουμε τομείς. Κύριε Πετρακογιώργη, σας παρακαλώ πολύ. Λοιπόν, θέλω να πάμε στο κομμάτι που θέτουν και ζητούν επιτακτικά οι τηλεθεατές. Βεβαίως υπήρχε στην ατζέντα. Κύριε Νικολακάκη, την φετινή χρονιά του χειμώνα, όλη την περίοδο του χειμώνα, στην περιοχή σας, δυστυχώς, έγινε μία τραγωδία που συγκλώνησε ολόκληρη τη χώρα. Για μία ολόκληρη εβδομάδα, όλη η Ελλάδα παρακολουθούσε αυτόν τον γολγοθά μιας οικογένειας που έψαχνε τους δικούς της ανθρώπους, αλλά και το τι ακολούθησε μετά την έβρεσή του στο Γεροπόταμο. Και αυτή τη στιγμή, οι τηλεθεατές ζητούν από το σύνολο και των 5 υποψηφίων δημάρχων ότι πρέπει, λέει, επιτέλους να υπάρξει μία χαρτογράφηση του οδικού δικτύου και των επικίνδυνων σημείων. Μία ολόκληρη οικογένεια ξεκληρίστηκε. Αν αυτή την τραγωδία την αναλύσουμε, θα δούμε ότι έχει παρακλάδια τεράστια, γιατί κάθε οικογένεια θρηνεί και όλοι μαζί θρηνούν μια οικογένεια και μαζί της θρηνεί ολόκληρη η Κρήτη. Προτού σας δώσω το λόγο, γιατί αυτό θα συζητήσουμε τώρα, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε. 10 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, είμαστε εδώ, συζητάμε για το Δήμο Φεστού, ανοίξαμε το κομμάτι της καθημερινότητας, στο προηγούμενο μέρος μιλήσαμε για το κυκλοφοριακό. Πάμε στο μεγάλο θέμα αυτό, κύριε Νικολακάκη, της τραγωδίας, αλλά και της απέτησης των πολιτών της Φεστού
για χαρτογράφηση όλων των επικίνδυνων σημείων και θέλω να σας ρωτήσω αν υπάρχουν ευθύνες γι' αυτό. Ακούστε να δείτε, το είπα και στην τοποθέτησή μου στο Δημοτικό Συμβούλιο με την πρώτη ευκαιρία, οπότε αυτό συγκλήθηκε. Πράγματι ήταν μια ανίποτη τραγωδία. Ο χαμός των τεσσάρων ανθρώπων είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να ξεπεραστεί. Αφήνει ένα πολύ αρνητικό αποτύπωμα για την περιοχή μας. Και αυτό το οποίο τόνισα τότε είναι ότι οφείλουμε όλοι, από τους πιο μικρούς μέχρι τους πιο μεγάλους, να ζητήσουμε μια δημόσια συγγνώμη. Όλοι φταίμε. Φταίμε. Και εγώ προσωπικά, ως αρετός, ως δημοτικός σύμβουλος και η παραπάνω βαθμίδα και όλοι οι βαθμίδες φταίνε σε αυτό το πράγμα. Και επιτέλους, κάποια στιγμή θα πρέπει να ξεκινήσει μια προσπάθεια της απέτησης των δημοτών, έτσι όπως το είπατε. Είναι ένα ποτάμι το οποίο έχει δεκάδες περάσματα. Δεν είναι μόνο τα μόνιμα περάσματα στο Γεροπόταμο, είναι και δεκάδες άλλα τα οποία συνεχώς παραβιάζονται. Είναι οι ανάγκες τέτοιες του αγροτικού κόσμου που μπροστά στο να έχουν καλύτερη πρόσβαση στις περιουσίες τους συνεχώς πηγαίνουν από τον ένα παράδρομο ή τον άλλο παράδρομο. Είναι ένα ποτάμι το οποίο από την αρχαιότητα υπάρχει εκεί πέρα και κανείς μέχρι τώρα πραγματικά δεν έχει σκύψει πάνω σε αυτή την ιστορία. Οι Ιρλανδικές γέφυρες. Να σας διακόψω. Ναι. Υπάρχουν θητείες δημοτικών αρχών που έχουν διαχειριστεί. Ναι. Γιατί έπρεπε να φτάσουμε, και αυτό το απευθύνω σε όλους, σε αυτή την τραγωδία, κύριε Νικολακάκη, για να πρέπει να υπάρξει χαρτογράφηση των επικίνδυνων σημείων, και αντιλαμβάνομαι ότι σε μια μεγάλη περιοχή είναι δύσκολο να γνωρίζουμε τα κόκκινα σημεία, αλλά εδώ μιλάμε για 4 νεκρούς, για μια ολοκληρή οικογένεια. Το ξέρω. Και ήδη υπήρχε μια προσπάθεια, μάλιστα με πρωτοβουλία του Δήμου Φεστού, της σημερινής Δημοτικής Αρχής, για να γίνει έστω αυτό το πέρασμα πιο ασφαλές. Mm-hmm. Και εγώ να ρωτιέμαι, δεν υπάρχουν και άλλα περάσματα? Όλα αυτά τα περάσματα δεν πρέπει με την ίδια προσοχή σε επίπεδο όλων των βαθμίδων να σκύψουμε και Ωραία. Να προχωρήσουμε αυτή την ιστορία. Η Δημοτική Αρχή γιατί δεν το έκανε αυτό? Η Δημοτική Αρχή ξεκίνησε επειδή υπήρχε μια χρηματοδότηση και ξέρουμε όλοι πάρα πολύ καλά mm-hmm. πόσο δύσκολο είναι να προχωρήσει η ολοκλήρωση αυτού του έργου. Μιλάμε για το πιο... Εγώ δεν είμαι στα τεχνικά έργα. Mm-hmm. Μπορεί όμως να μας το διαβεβαιώσει και ο συνάδελφος ο Γρηγόρης από εδώ για το πόσο δύσκολο είναι να προχωρήσει μια κατάσταση. Ήδη τουλάχιστον για αυτό το πέρασμα υπήρχε. Δεν υπήρχε τίποτα πιο μπροστά. Μάλιστα. Βάλαμε μια αρχή. Καλό είναι όμως από εδώ και στο εξής να το επισπεύσουμε αυτό, να το απαιτήσουμε αυτό, γιατί δεν είναι μόνο θέμα του Δήμου να φτιάξει όλα τα περάσματα. Είναι θέμα και ξέρετε κάτι. Εκεί που βλέπουν και κάποιες υπηρεσίες ότι ο Δήμος δυσκολεύεται λόγω της έλλειψης προσωπικού. Λόγω της ανεπάρκειας μιας τεχνικής υπηρεσίας που το ξέρει όλος ο κόσμος ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή, νομίζω ότι κάθε ένας ο οποίος θέλει να λειτουργήσει έστω και εθελοντικά μπορεί να προσφέρει κάτι παραπάνω σε τεχνοκρατικό προσωπικό mm-hmm. για να ολοκληρωθούν αυτές οι καταστάσεις και αυτές οι μελέτες. Μάλιστα. Κυρία Πετρακογιώργη, βεβαίως κανείς, καμιά δημοτική αρχή, δεν επιθυμεί σε καμία περίπτωση να το ξεκαθαρίσουμε αυτό να έχει τέτοιες τραγωδίες. Εσείς θεωρείτε ότι υπάρχει ευθύνη για αυτήν την τραγωδία? Με δεδομένο ότι μιλάμε για μια περιοχή που οι ίδιοι πολίτες λένε ότι εδώ και χρόνια εμείς περνούσαμε, κανείς δεν μας έλεγε για απαγορευτικό. Κύριε Δασκαλάκη, επειδή. Και δεν αναφέρω μόνο σε αυτήν την περιοχή, γιατί όπως είπε ο κ. Νικολακάκης, επικίνδυνα σημεία υπάρχουν δεκάδες. Επικίνδυνα σημεία υπάρχουν δεκάδες και προσωπικά δεν θα ήθελα να κάνω μικροπολιτική με απόλυτο σεβασμό στο θάνατο Βεβαίως. Τεσσάρων συνανθρώπων μας. Αλλά θα ήταν δεν όμως, είναι, λοιπόν, θα ήταν όμως λογική... ατόπιμα να μην τεθεί στους υποψηφίους δημάρχους της Φεστού αυτό το θέμα που μονοπόλησε το ενδιαφέρον και συγκλώνησε και εξακολουθεί να συγκλονίζει. Βεβαίως και συγκλονίζει, γιατί σας επαναλαμβάνω, είναι ο θάνατος τεσσάρων συμπολιτών μας. Ξεκληρίστηκε μια ολόκληρη οικογένεια. Επιμένω όμως να λέω ότι μικροπολιτική σε θάνατο επάνω προσωπικά δεν θα κάνω. Κάνει και η επίρρηψη, μικροπολιτική. Και η επίρρηψη ευθυνών για μένα αντιμετωπίζεται. Όχι, σας με το να καθίσουν... Κάνει κάποιος μικροπολιτική πάνω σε αυτό? Κύριε Δασκαλάκη, αφήστε με να ολοκληρώσω και θα καταλάβετε πολύ καλά τι θέλω να πω. Το να καθίσουν όλοι οι αρμόδιοι φορείς, ούτως ώστε τουλάχιστον να αποφευχθούν στο μέλλον. Εδώ όμως πρέπει να κάνουμε μια αναφορά ότι υπήρξε πιλωτική εφαρμογή για την εφαρμογή της σωστής σήμανσης
των επικίνδυνων σημείων και θα θυμίσω σε όσους τουλάχιστον ασχολούνται με τα θέματα αυτά την ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στον Galaxy και η οποία προφανώς έμεινε στα δεδομένα της ημερίδας και έμεινε αναξιοποιητή. Αυτό το αναφέρω γιατί πρέπει να ξέρουμε ότι κάποια πράγματα δεν ξεκινάνε από το μηδέν. Κάποια πράγματα έχουν προηγηθεί, υπάρχουν και μένει να τα αξιοποιήσουμε. Και αυτό συνδυάζεται και με πολλά ζητήματα τα οποία τέθηκαν στις προηγούμενες συζητήσεις και που δυστυχώς πιάνουμε το ένα και αφήνουμε το άλλο. Υπάρχει αυτή ολιγορία λοιπόν, η πιλωτική σε εφαρμογή, αυτό, κυρία Πετρακογιώργη. Να ολοκληρώσω σε αυτό. Ναι. Αυτή η πιλωτική εφαρμογή είχε ακριβώς αυτό το σκοπό. Καταγραφή όλων των επικίνδυνων σημείων και έγκαιρη ενημέρωση, έγκαιρη πληροφόρηση. Πρόληψη. Γιατί η πρόληψη είναι που σώζει ζωές. Και αυτό δεν έχει να κάνει μονάχα με το τι πολιτική ασκεί το κεντρικό κράτος. Αυτό έχει να κάνει και με ευθύνη και των τοπικών αρχών, συνδυαστικά με τη συνεργασία με όλους τους φορείς και να είσαστε σίγουρος ότι για την περιοχή της Μεσαράς, το έχω διαπιστώσει κατά εξακολούθηση, υπάρχει ένας απίστευτος εθελοντισμός από φορείς, από συλλόγους, από άτομα μεμονωμένα. Όμως, επιτρέψτε μου, ναι, θέλω εδώ, πρέπει να πούμε, πρέπει να πούμε ναι, και ότι υπάρχουν μία σειρά άλλες μελέτες, οι οποίες κάποια στιγμή, επίσης, όπως σας ανέφερα αυτή την πιλωτική εφαρμογή για την πολιτική προστασία, οι οποίες πρέπει να αξιοποιηθούν. Δηλαδή, δεν μπορούμε να πηγαίνουμε με τα δεδομένα. Υπάρχουν κάποιες μελέτες. Αυτές οι μελέτες από ποιον μπορούσαν να αξιοποιηθούν, από τη Δημοτική Αρχή? Αυτές οι μελέτες γίνονται συνδυαστικά. Δηλαδή, σε εκείνο το κομμάτι το οποίο δεν μπορεί να αναλάβει ο Δήμος, ζητάει τη βοήθεια στον φορέα που μπορεί να επιμεληθεί, στο Υπουργείο. Δεν είναι κινήσεις οι οποίες μεμονωμένα γίνονται από ένα και μόνο φορέα. Και γι' αυτό είναι και απαραίτητη η συνέργεια και η συνεργασία προς όλους τους τομείς. Από το κεντρικό κράτος, από τους άλλους τους φορείς αυτοδιοίκησης, συνδυαστικά σας επαναλαμβάνω με τα όσα μπορούν να υπάρξουν σε τοπικό επίπεδο. Κύριε Νικολιδάκη, επειδή είναι ένα θέμα και θα ζητήσω την άποψη ολωνών, θεωρείτε ότι μπορεί να γίνει αυτό άμεσα? Ή θα μπορούσε να έχει γίνει χθες? Να πω κάτι. Θέλω να κάνω κι εγώ μια μικρή τοποθέτηση σχετικά με αυτό που ρωτήσετε πρώτα. Πρώτα απ' όλα, φυσικά, επειδή το έχω κάνει και παλιότερα, θέλω να ζητήσω μια μεγάλη συγγνώμη στην οικογένεια αυτών των ανθρώπων που χαθήκανε. Ήταν μια τραγωδία, η οποία πρώτη φορά έχει συμβεί στην περιοχή μας. Ελπίζω να μην συμβεί ποτέ ξανά. Και αισθάνομαι την υποχρέωση να ζητήσω μια μεγάλη συγγνώμη, γιατί έχει μείνει και ένα πολύ μικρό παιδί πίσω, και αυτό είναι μια μεγάλη τραγωδία. Το πρόβλημα μέχρι σήμερα δεν είναι μονοδιάστατο, είναι πολυδιάστατο. Για ποιο λόγο? Μέχρι και πριν από ένα χρόνο, όλοι οι δρόμοι αυτοί, όλες οι διαβάσεις, δυστυχώς, ανήκανε στα ΤΟΕΒ. Δεν ήταν στη δικαιοδοσία του Δήμου. Πρώτα απ' όλα, το μεγάλο έγκλημα ήταν όταν έγινε ο αναδασμός και επέτρεψε να συνεχίζονται δρόμοι με οποιοδήποτε τρόπο μέσα από ένα ποταμό. Δεν είναι δυνατόν να προχωράει ο δρόμος μέσα από ένα ποτάμι και να συνεχίζει. Ξέρω, έχω μια πληροφόρηση ότι είχαν βγει χρήματα τότε όταν δημιουργηθήκαν τα ΤΟΕΒ προκειμένου να γίνουν έστω μικρές γεφυρούλες στα σημεία που υπήρξε διασταύρωση κεντρικών δρόμων, τα οποία δυστυχώς δεν γίνανε. Μέχρι σήμερα όμως και μέχρι πριν από ένα χρόνο, οι δρόμοι αυτοί ανήκαν στα ΤΟΕΒ. Ποιος ευθύνεται όμως, κύριε Νικολιδάκη, για αυτό? Ποιος πρέπει να το κάνει, ποιος θα έπρεπε να το κάνει αυτό? Αυτό μέχρι τότε, όταν σας λέω, επειδή σαν μηχανικός έχω δραστηριοποιηθεί εκεί πέρα, όταν θέλαμε να πάρουμε κυκλοφοριακή είσοδο-έξοδο σε δρόμο ο οποίος ήταν του αναδασμού, έπρεπε να την πάρουμε από τα ΤΟΕΒ και από την αρμόδια υπηρεσία του ΤΟΕΒ. Ο Δήμος δεν μπορούσε να κάνει παρεμβάσεις. Ο Δήμος αυτό που θα έπρεπε να κάνει και θα μπορούσε να έχει κάνει είναι να είναι πολύ πιο πιεστικός, να μπορέσει να μεγαλώσει το πρόβλημα, δηλαδή να δώσει την έμφαση στο πρόβλημα το οποίο υπήρχε και να υποχρεώσει τις υπηρεσίες που μέχρι τότε ήταν, που σας είπα ήταν τα ΤΟΕΒ και δεν ήταν ο Δήμος, να υποχρεωθούν να προχωρήσουν σε λύση του προβλήματος. Άρα θεωρείτε ότι από τη Δημοτική Αρχή υπήρξε ολιγορία σε αυτό για να το τρέξει? Αυτή τη στιγμή το χρονικό διάστημα ήταν πάρα πολύ λίγο. Ειλικρά ήταν πάρα πολύ λίγο, δηλαδή οι δρόμοι αυτοί έχουν παραχωρηθεί τώρα και σχεδόν ένα χρόνο χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία. Όταν λέμε να ολοκληρωθεί η διαδικασία για να παραχωρηθούν στο έπακρον, υπάρχει νομοθεσία, θα πρέπει να περάσει στο συμβολεογραφείο και συμβολεογραφικά να παραχωρηθούν αυτοί οι δρόμοι, πράγμα που έχει γίνει μόνο σε ένα-δύο δρόμους στον αναδασμό για ειδικούς λόγους. Η Δημοτική Αρχή έχει μια ευθύνη όσο αφορά την πολιτική προστασία.
Στα πλαίσια της πολιτικής προστασίας, που ξέρω μέχρι πριν από λίγα χρόνια η έμφαση δινόταν μόνο στις φωτιές, δυστυχώς μετά από τη Μάντρα και το τραγικό γεγονός που έγινε στη Μάντρα, η πολιτική προστασία έχει αρχίσει να τονίζει την προσοχή του Τσίγκου. Άλλαξαν τα δεδομένα της ανασυγκρότησης. Ναι. Δεν είναι μόνο οι φωτιές. Είναι και τα ποτάμια, είναι τα νερά. Άρα λοιπόν θα πρέπει να δώσουμε. Πιστεύω ότι υπήρξε μια ολιγορία όσο αφορά από το κομμάτι της πολιτικής προστασίας. Οι παρεμβάσεις όμως, οι σοβαρές παρεμβάσεις στα γεφύρια τα οποία έπρεπε να έχουν γίνει σε αυτούς τους δρόμους, μέχρι χθες θα μπορούσαν να γίνουν μόνο από τα ΤΟΕΦ και από τις αρμάδες υπηρεσίες τα οποία τα επιτηρούσαν. Μπορεί αυτό να αποτελέσει ένα στοίχημα για την επόμενη δημοτική αρχή και να γίνει πολύ γρήγορα, γιατί ο χειμώνας μετά από 5-6 μήνες θα είναι ξανά γεγονός. Ναι, είναι ένα στοίχημα πράγματι για την Δημοτική Αρχή, αλλά πριν συνεχίσω την απάντησή μου, θα ήθελα και εγώ από τη μεριά μου, αν και δεν υπήρξαμε ποτέ, εγώ προσωπικά δεν υπήρξα ποτέ ούτε Δημοτικός Σύμβουλος, ένα μεγάλο συγγνώμη στην οικογένεια και στο παιδί που έμεινε πίσω για όλο το τραγικό γεγονός που συνέβη. Είναι πράγματι ένα στοίχημα. Διαφωνώ λίγο με τον κύριο Γρηγόριο, τον κύριο Νικολιδάκη. Νομίζω ότι οι δρόμοι που βρίσκονται πάνω από 100 μέτρα από την κεντρική αρτηρία δεν χαρακτηρίζονται. Είναι εθνική. Είναι εθνική. Υπάρχει μία παράγραφος στις ημέρες εκείνες. Λίγο το έψαξα, αλλά. Από το 2014 και μετά. Ναι, και μεταφέρεται στο ΤΟΕΒ. Όλο αυτό. Από τα ΤΟΕΒ. Απλά δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία. Ναι, πράγματι από το 2014 είναι. Εδώ υπάρχει μια μεγάλη και τεράστια ευθύνη από την πολιτική προστασία. Η πολιτική προστασία, όπως είπαν και οι συνάδελφοι, πλέον δεν σταματάει στις φωτιές. Την ακούγαμε μόνο το καλοκαίρι, μόνο τους θερινούς μήνες, όταν υπήρχε μια φωτιά. Τώρα είναι απαραίτητο να είναι σε μία επαγρύπνηση 24 ώρες και το χειμώνα όταν υπάρχουν. Άρα χρειάζεται μία πολιτική προστασία που να έχει η Δημοτική Αρχή που θα προκύψει έναν πρώτο λόγο, κύριε Μαθιουδάκη, δηλαδή να μπορεί να διαχειριστεί αυτή την πολιτική προστασία, ναι, επί της ουσίας με και όλη τη δυναμική. Θεωρώ πάντα ότι πάντα σε αυτό πάντα πρέπει να είναι υπεύθυνος ο Δήμαρχος. Επικεφαλής της όλης κατάστασης θα πρέπει πάντα να είναι ο ίδιος ο Δήμαρχος. Θα επαναλάβω όμως για την πιλωτική εφαρμογή, κύριε Δασκαλάκη, και ερευνήστε το κι εσείς να δείτε πόσο δίκιο έχω ότι όταν υπάρχουν τέτοιες πιλωτικές εφαρμογές οφείλουμε να τις αξιοποιούμε. Mm-hmm. Κύριε Ζαχαριουδάκη, η δική σας άποψη γι' αυτό, γιατί είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα και βλέπω ότι υπάρχει πολύ ενδιαφέρον από τους τηλεθεατές όσον αφορά την αγροτική οδοποιία και τα επικίνδυνα σημεία. Κύριε Δασκαλάκη, το συμβάν αυτό στο Γεροπόταμο είναι η ακραία μορφή μιας πολιτικής που δεν βάζει στο επίκεντρο τον άνθρωπο και είναι το κόστος που πληρώνει. Γιατί δυστυχώς την ίδια περίπτωση είχαμε και στα Χανιά, την ίδια περίπτωση είχαμε και στη Μάντρα. Με τις φωτιές, το μάτι, είναι απαράδεκτο το 2019 το χειμώνα ο λαός να πνίγεται και το καλοκαίρι να καίγεται. Για ποιο λόγο τα έργα αυτά δεν επιλέγονται και επιλέγονται μόνο έργα βιτρίνας, μόνο έργα που θα φέρουν κέρδος στους μεγάλους επιχειρηματίες. Θεωρείτε ότι υπάρχει ευθύνη από την εκάστοτε δημοτική αρχή για την οποιαδήποτε περιοχή? Για τις ποινικές ευθύνες εμείς θεωρούμε ότι βεβαίως θα πρέπει να φτάσει το μαχαίρι στο κόκαλο όπως και για οποιαδήποτε περίπτωση. Πολιτικές ευθύνες υπάρχουν παντού. Υπάρχει και στο κεντρικό κράτος που δεν βάζει προτεραιότητα έργα υποδομής, αντιπλημμυρικά έργα, αντιπυρικά έργα, αντισεισμική θωράκιση σχολείων που θα το βρούμε μπροστά μας. Ξέρετε, το γυμνάσιο Μυρών είναι το πολυπληθέστερο γυμνάσιο όλης της Πέθου, με πάνω από τα 300 παιδιά. Δεν έχει γίνει ούτε ένα έργο στήριξης των σκαλών. Καταλαβαίνει ο πολίτης τι επικίνδυνο είναι αυτό το πράγμα. Δεν έχουν γίνει βασικά έργα αντιπλημμυρικά σε όλο το Δήμο. Είναι πολύ επικίνδυνα. Εμείς καταγγέλουμε επίσης ότι υπάρχει πολιτική ευθύνη και στις περιφέρειες που εξειδικεύουν αυτή την αντιλαϊκή πολιτική και στους Δήμους που δεν διεκδίκησαν παραπάνω πόρους και να τους βάλουν προτεραιότητα. Είναι απαράδεκτο να μιλάμε για ανθρώπους και να ζητάμε συγγνώμη. Οι άνθρωποι δεν επιστρέφουν, κύριε Δασκαλάκη. Οι άνθρωποι δεν επιστρέφουν. Γι' αυτό χρειάζεται μια αγωνιστική αρχή η οποία θα πρέπει να συγκρουστεί ακόμα και σπάει και νομικά. Να φτιαχτούν έργα τέτοιας υποδομής στην πρώτη γραμμή. Μάλιστα. Λοιπόν, επειδή μπαίνουμε σιγά σιγά στην τελική ευθεία της συζήτησης, θα είμαστε περίπου ένα 20 λεπτό ακόμα στον τηλεοπτικό αέρα και όπως αντιλαμβάνεστε, τα νέα δεδομένα στην αυτοδιοίκηση απαιτούν στον δεύτερο γύρο
και μετά την ετιμιγορία πια και την τελική, να πρέπει οι δημοτικές ομάδες, οι παρατάξεις, οι συνδυασμοί, όπως θέλετε εσείς επιλέξετε να το πείτε, να συνεργαστούν. Και έρχομαι σε εσάς, κύριε Νικολακάκη. Επειδή άκουσα από το σύνολο των υποψηφίων, σχεδόν από το σύνολο των υποψηφίων, ότι στόχος είναι πάμε όλοι μαζί. Ευχής έργο θα ήταν κάθε δημοτική αρχή να προκύπτει από το όλοι μαζί. Όμως αντιλαμβανόμαστε ότι τα ταμπού αυτά δεν έχουν ακόμα καταστεί. Εσείς στον δεύτερο γύρο, εφόσον βρεθείτε και ο λαός της Μεσαράς σας καλέσει να φτιάξετε μια δημοτική ομάδα. Με ποιο συνδυασμό δημοτική ομάδα. Μια παράταξη πλειοψηφούσα με τη μορφή της συνεργασίας που θα πρέπει να ηγηθεί και να αναλάβει τα ενία του Δήμου. Ποια είναι ο συνδυασμός που πιστεύετε ότι είστε πιο κοντά. Και μόνο από τον τίτλο του συνδυασμού μας, ο οποίος πιστέψαμε βγήκε μετά από μεγάλο βάσανο, η συμπόρευση, και μόνο αυτό δείχνει ότι εμείς δεν απορρίπτουμε κανένα. Το κάλεσμα είναι συνολικό. Αρκεί να υπάρχει καλή πρόθεση, να υπάρχει διάθεση, να υπάρχει αυτό που λέμε το σπάσιμο, το να προχωρήσουμε μπροστά δηλαδή, το όλοι μαζί που λέμε, με βάση κάποιες προγραμματικές δηλώσεις που μπορούμε να συμφωνήσουμε σε κάποια πράγματα, εάν δούμε ότι με συγκεκριμένους άνθρωπους, εκλεγμένους δημοτικούς σύμβουλους, μπορούμε να προχωρήσουμε στην ανάπτυξη του τόπου, εμείς είμαστε διατεθειμένοι να συνεργαστούμε με όλους. Το κάλεσμά μας είναι ανοιχτό. Άρα αφορά το σύνολο των συνυποψηφίων σας εδώ. Βεβαίως. Ότι αν χρειαστεί, στο δεύτερο γύρο η πόρτα της δικής σας ομάδας είναι ανοιχτή, πάμε όλοι μαζί. Ναι. Αρκεί με αυτή τη συγκεκριμένη προϋπόθεση. Να υπάρχει καλή πρόθεση, καλή διάθεση και φυσικά να συμφωνούμε σε κάποια πράγματα τα οποία θα πρέπει να τολμήσουμε να τα προχωρήσουμε. Τι δεν είναι καλή πρόθεση, για να το κατανοήσω. Πρόθεση. Τι δεν είναι καλή πρόθεση. Είναι αυτό το οποίο εμείς θεωρούμε ότι είναι υγιές και ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να προχωρήσει, να μην υπάρχουν πισωγυρίσματα, να μην υπάρχουν κάποιες αμφιβολίες για το αν θα πρέπει να κάνουμε κάποια πράγματα. Έχουμε αποκρισταλώσει συγκεκριμένα πράγματα τα οποία πρέπει να γίνουν την επόμενη μέρα στο Δήμο Φεστού. Μέσα από μια ομάδα η οποία έχει μέσα της και τις παραγωγικές τάξεις και τους επιστημονικούς φορείς και το εκπαιδευτικό προσωπικό και εκπροσώπους από τον αγροτικό τομέα, τον επιστημονικό αγροτικό τομέα και το καθεξής, η συγκεκριμένη μας πρόταση θα πέσει στο τραπέζι με τους υπόλοιπους συνυποψηφίους. Εκεί λοιπόν θα φανεί το κατά πόσο μπορούμε να συμφωνήσουμε στο να προχωρήσουμε, γιατί το μεγάλο το ζητούμενο είναι αυτό το οποίο θέλει ο Δημότης να δει την επόμενη μέρα και μας παρακολουθεί απόψε. Επειδή σε αυτές τις εκλογές έχουμε αυτή τη λογική και της διερευνητικής εντολής, κυρία Πετρακογιώργη, μπορεί να χρειαστεί εσείς να κληθείτε να φτιάξετε αυτή την πλειοψηφούσα παράταξη, την πλειοψηφούσα ομάδα που θα ηγηθεί του Δήμου. Συμφωνείτε με αυτό που λέει ο κ. Νικολακάκης? Είστε κι εσείς έτοιμοι να συνεργαστείτε με το σύνολο των συνυποψηφίων σας, εφόσον το επιλέξει έτσι ο λαός της Μεσαράς? Κύριε Δασκαλάκη, ούτως ή άλλως ο ψηφοφόρος αποφασίζει. Ο Κλισθένης βέβαια, και καλό θα είναι να αρχίσουμε να μιλάμε και να αναλύουμε, προσωπικά το κάνω πάντα, το τι φέρνει αυτό το καινούριο εκλογικό σύστημα. Βεβαίως η καλή διάθεση και η πρόθεση είναι πολύ σημαντικά κομμάτια. Την έχουμε καταθέσει. Πρέπει όμως να κάνουμε και περαιτέρω βήματα. Τι εννοώ λοιπόν με αυτό? Ο Κλισθένης στηρίζεται στην απλή αναλογική. Οι σύμβουλοι που αποτελούν το Δημοτικό Συμβούλιο θα εκλεγούν την πρώτη Κυριακή. Ο κάθε ένας από τους 5 συνδυασμούς που σήμερα οι επικεφαλής παρουσιάζομαι θα αντιπροσωπεύεται σύμφωνα με την απλή αναλογική. Είναι λοιπόν ευθύνη, και σε αυτό δεν κάναμε την παραμικρή έκπτωση ως παράταξη και ως ομάδα, εκεί πέρα που είμαστε υπεύθυνοι, είμαστε και απόλυτοι, ούτως ώστε η δική μας δημοτική παράταξη να αποτελείται από άτομα που το κάθε ένα άτομο να μπορεί μέσα από τη συλλογικότητα, μέσα από τη συνεννόηση και τη συνεργασία να κάνουμε σαν ομάδα παραγωγή έργου, γιατί είναι ανάγκη για την περιοχή μας. Από εκεί και πέρα έχουμε όλη την καλή πρόθεση, πάντα βέβαια σε ένα προγραμματικό πλαίσιο αρχών και αξιών, να συνεργαστούμε με όλους τους εκλεγμένους δημοτικούς συμβούλους. Όμως εδώ θα μου επιτρέψετε να κάνω και μία παρένθεση. Εμείς θέλουμε τη συνεργασία και τη συνεννόηση
με όλους τους υγιείς φορείς της περιοχής μας και για τα ζητήματα τα εντός, αλλά και κυρίως να δώσουμε δείγμα γραφής εξαιρετικό, όπως και το 11-14 εξωστρέφειας. Είναι απαραίτητη προϋπόθεση, γιατί ο Δήμος Φεστού, κύριε Δασκαλάκη, δεν είναι μόνο πρωτογενής τομέας. Είναι πρωτογενής και τριτογενής τομέας. Επιτέλους, όλος αυτός ο τεράστιος πολιτισμός που διαθέτουμε, συνδυαστικά με το τουριστικό κομμάτι, πρέπει να αξιοποιηθεί και να συνδεθεί. Δεν θέλω να πάμε όμως στο προγραμματικό αυτό. Θέλω να είμαστε λίγο πιο συγκεκριμένοι. Να μην ξεφύγω λοιπόν από αυτό. Άρα είμαστε, συμφωνείτε λοιπόν, και εσείς έτοιμοι, με αυτό που λέει ο κ. Είμαστε έτοιμοι, γιατί σας επαναλαμβάνω, εμάς η συνέχιση των διαδικασιών αυτών έχει να κάνει με την συνέπεια απέναντι στον κόσμο που θα μας επιλέξει. Να υποθέσω όμως ότι όλοι, και αυτό αφορά και τους πέντε, υπάρχουν κάποιοι συνδυασμοί που μπορεί να νιώθουν ότι με βάση τις προγραμματικές τους δηλώσεις, με βάση το πρόγραμμα αρχών τους, είναι πιο κοντά. Ισχύει αυτό? Απευθύνομαι σε όλους. Εκ του αποτελέσματος νομίζω ότι κρινόμαστε όλοι, γιατί κανένας δεν προέρχεται από παρθενογένεση. Κύριε Νικολιδάκη. Θέλω κι εγώ να πιαστώ την τελευταία κουβέντα της κυρίας Πετρακογιώργη. Κανείς δεν προέρχεται από παρθενογένεση. Ο Δήμος μας είναι πολύ μεγάλο σε έκταση, αλλά ευτυχώς έχουμε την τύχη όλοι να γνωρίζουμε ο ένας τον άλλον. Άρα είναι πολύ εύκολο λοιπόν να ξέρουμε ένα πράγμα. Ποιος είναι ο καθένας που είναι απέναντί μας? Αυτή τη στιγμή λοιπόν εγώ θέλω να πω κάτι. Για μένα η βασική αρχή στο Δήμο είναι: θέλω ο Δήμος να ανοίξει τον κόσμο. Θέλω ένα Δήμο φιλικό προς τους ανθρώπους. Να μπορεί ο Δημότης δηλαδή να μπαίνει μέσα στο Δήμο και να αισθάνεται άνετα, να αισθάνεται όμορφα, να αισθάνεται ότι ο χώρος αυτός είναι το σπίτι του. Να μην αισθάνεται ότι, ξέρεις, ήρθαμε πριν από τις εκλογές, σου πήραμε τον ψήφο και μετά σε αφήνουμε απ' έξω. Θέλω απόλυτη συμμετοχή. Σας είπα, το έχουμε ξεκινήσει τώρα με το ερωτηματολόγιο και αυτό θα συνεχίσω και αύριο να κάνω. Με αυτή τη λογική. Γρηγόρη μου, και με συγχωρείς που σε διακόπτω, ήταν και καλή πρακτική στο 11-14. Ένας Δήμος ανοιχτός. Με αυτή τη λογική λέω ότι εγώ, αν αύριο θα είμαι Δήμαρχος, θα ζητήσω από τους συναδέλφους μου, από όλους τους συνδυασμούς, γιατί εγώ θεωρώ ότι η Δημοτική Σύμβουλη, και από τη στιγμή που είμαστε υποψήφοι Δήμαρχοι, θα είμαστε και Δημοτική Σύμβουλη. Θέλετε να πάμε μπροστά, να αλλάξουμε τα δεδομένα μέχρι σήμερα? Τα δεδομένα λέει ένας Δήμος ο οποίος θα είναι ανοιχτός για τους δημότες. Ένας Δήμος που θα είναι ανοιχτός, όπως είπε και προηγουμένως. Άρα, με τις παραγωγικές τάξεις, με όλες τις παραγωγικές τάξεις. Κύριε Νικολιδάκη, στο ερώτημα. Η κυρία Πετρακογιώργη και ο κύριος Νικολακάκης είπαν ότι με συγκεκριμένα δεδομένα, ένας Δήμος όλοι μαζί, θα το συζητήσουμε, θα το δούμε. Είστε κι εσείς έτοιμος, κι αν ναι, να κάνετε αυτή την υπέρβαση εφόσον ο λαός με σαρά σας επιλέξει ως ρυθμιστή όλης αυτής της εκλογικής διαδικασίας? Είτε από την πρώτη θέση, είτε από μια άλλη θέση. Αυτή τη στιγμή, φυσικά, όταν μπαίνεις σε ένα αγώνα, θεωρείς τον εαυτό σου ότι θα είσαι στην πρώτη θέση και αυτό ελπίζεις. Αν τυχόν όμως γίνει το αντίθετο, γιατί ο λαός είναι ο κυρίαρχος και αυτός αποφασίζει, όταν εγώ λέω ότι για μας δεν περισσεύει κανείς πολίτης, πόσο μάλλον από ότι περισσεύει κάποιος δημοτικός σύμβουλος, ο οποίος είναι εκλεγμένος από τους πολίτες. Φυσικά δεν περισσεύει κανείς. Ξέρουμε πολύ καλά πώς λειτουργεί το σύστημα. Οι δημοτικοί σύμβουλοι αποφασίζουν, ο Δήμαρχος με τους αντιδημάρχους κάνουν τις προτάσεις τους. Φυσικά και οι δημοτικοί σύμβουλοι μπορούν να κάνουν προτάσεις. Υπάρχει συνδυασμός που το νιώθετε πιο κοντά σας, κύριε Νικολιδάκη, όσον αφορά αυτό που έχετε ακούσει ως πρόταση? Να σας πω κάτι. Θεωρώ ότι όλοι οι συνάδελφοι που είναι εδώ πέρα, και φυσικά ο συνάδελφος του Κουκουέ, ένας πολύ νέος, μπορεί να έχει τις απόψεις συγκεκριμένες που ξέρουμε, αλλά θεωρώ ότι με όλους τους συναδέλφους μπορούμε να συνεργαστούμε. Είναι, και όχι μόνο μπορούμε, αλλά θεωρώ ότι είναι και απαραίτητο πλέον με τα δεδομένα να δώσω ένα άλλο πολιτικό πολιτισμό. Εγώ θέλω να θέσω λίγο αυτό. Η κυρία Πετρακογιώργη έθεσε τη χρονική περίοδο που ουσιαστικά ήσασταν μαζί σε αυτήν την διαδικασία. Τι είναι αυτό που άλλαξε, κύριε Νικολιδάκη, και ουσιαστικά συμπορεύεστε με τη δική σας ομάδα και διεκδικείτε τον Δήμο? Είπα και στην αρχή της κουβέντας μου. Ναι, ότι ήσασταν πολύ ξεκάθαρος σε αυτό. Ήμουν ξεκάθαρος. Είπα ότι έχω σωρεύσει. Ξέρετε, γιατί σας ρωτώ, θα σας το πω πολύ απλά. Γιατί θα μπορούσε κάποιος να πει ότι συνεργάστηκα με την κυρία Πετρακογιώργη, στο δεύτερο γύρο θα μπορούσα να είμαι μαζί με την κυρία Πετρακογιώργη. Είτε από την πρώτη είτε από τη δεύτερη θέση. Σας είπα ένα πράγμα, ότι εγώ κάνω το κάλεσμα και λέω ότι εγώ
σαν υποψήφιος δήμαρχος τολμάμε μαζί και οι κουβέντες που έχω κάνει με τους δημοτικούς συμβούλους, οι οποίοι αυτή τη στιγμή υποψήφιος δημοτικούς συμβούλους, τους οποίους αύριο θεωρώ ότι όλοι θα είμαστε στη δουλειά, είτε εκλεγούν είτε όχι, είναι ότι εμείς θα πρέπει και μπορούμε να συνεργαστούμε με όλους τους υποψήφιους δημάρχους σήμερα. Δεν περισσεύει κανείς. Οι ανάγκες του τόπου είναι αυτές που μας επιβάλλουν και ο κόσμος ο ίδιος είναι αυτός που μας επιβάλλει ότι κύριοι, πρέπει να καθίσετε όλοι μαζί, άσχετα ποιος θα είναι μπροστά, αφήνοντας θέματα εγωισμού ή καρέκλες. Εξάλλου, εγώ το έχω αποδείξει αυτό το πράγμα τουλάχιστον. Θέλω να πω κάτι ότι, για να κλείσω την κουβέντα μου, ότι όταν ξεκινήσαμε να κάνουμε αυτό το σχεδιασμό, ειλικρινά σας λέω, τα άτομα που ξεκινήσαμε πρώτα, είχαμε κάνει και μια πρώτη κουβέντα με τον κύριο Στεφανουδάκη, τον Γιώργο που σήμερα είναι υποψήφιος του συνδυασμού. Είναι στην παράταξή μας. Σε πρώτη φάση είχαμε κάνει μια κουβέντα κατά πόσο είχε τη διάθεση να ηγηθεί του συνδυασμού. Γιατί θεωρώ ότι είναι ένας πολύ αξιόλογος άνθρωπος και θεωρώ τιμή μου και ευχαρίστησή μου που είναι μαζί μου σήμερα. Σε αυτή τη φάση, επαγγελματικές υποχρεώσεις δεν το επιτρέπανε. Αυτή τη στιγμή λοιπόν αποδείξαμε ότι ένας ο οποίος μπορεί να είναι δήμαρχος, μπορεί να είναι και δημοτικός σύμβουλος. Και αυτό είναι μέσα στην πράξη. Μάλιστα. Ο κύριος Στεφανουδάκης απέδειξε ότι θα μπορούσε να είναι και υποψήφιος δήμαρχος, αλλά μπορεί να είναι και υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος. Άρα για μας είναι άρα η ενότητα. Πήρα την απάντηση. Είναι το σύνολο. Το ίδιο ισχύει ότι κάποιος που... Μπορούσατε να κάνετε και μια συζήτηση μαζί μου. Είναι το σύνολο. τι είπατε κύριε Πετρακογιώργη. δεν μπορώ να. Δεν θέλω να απαντήσω τώρα γιατί. Εντάξει, φτάνουμε στο κλείσιμο τη κουβέντα. Είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα. Εγώ είπα αυτό, ότι για μας, για την ομάδα μας, ο δήμαρχος είναι συντονιστής. Οι δημοτικοί σύμβουλοι αποφασίζουν. Το είπε ψιθυριστά, αλλά ακούστηκε. δεν θέλω να απαντήσω. Σας είπα ότι. Βεβαίως. Ο καθένας βεβαίως αποφασίζει και ο καθένας παίρνει την απόφαση να διεκδικήσει στο Δήμο. Άλλωστε, αυτή είναι και η δύναμη της δημοκρατίας. Αρχίνεται οι παραταξιακές δεοντολογίες που επιβάλλονται. Τέλος πάντων, θεωρώ ότι αυτά που ακούγονται τώρα και πάνε να κλείσει η κουβέντα είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα. Τι ήταν οι παραταξιακές δεοντολογίες σε αυτή τη φάση. Ανήκα σε μια παράταξη την οποία υπηρέτησα μέχρι τελευταία στιγμή και γι' αυτό κρατάω σήμερα όλο αυτό το φυλάδο από την τεχνική υπηρεσία με τα έργα τα οποία δούλεψα, όσα είχα δουλέψει μέσα στην παράταξη. Φυσικά οι ιδέες ερχόταν από την Δημαρχιακή Επιτροπή, από τη Δήμαρχο, από τους αντιδημάρχους, όλοι μαζί αποφασίζαμε. Η τεχνική υπηρεσία από την οποία προείσταμε προχωρούσα και δούλευα. Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι παράταξη είναι μια γενική ιδέα. Mm-hmm. Είναι μια γενική Μάλιστα. ιδέα. Και καθένας μέσα στην παράταξη, όπως και αύριο από την κυρία Πετρακογιώρη, και αύριο από μένα, να θέλει κάποιος να διεκδικήσει να προχωρήσει μπροστά. Ο καθένας έχει το δικαίωμα να προχωρήσει μπροστά Ευχαριστώ. Και να μπορεί να προσφέρει με την ιδέα του. Θα λοιπόν, μου επιτρέψετε όμως να πω ότι αυτό που κρατάτε ήταν μια πρόταση δική μου και που σας ευχαριστώ όχι, πάρα πολύ που το τηρούσατε και αυτό εδώ πέρα. Αυτό δεν είναι πρόταση δικιά σας. Είναι η δικιά μου δουλειά μέσα στην τεχνική υπηρεσία, κύριε Πετρακογιώρη. Επειδή θέλαμε να βλέπουμε ναι. την εξέλιξη των έργων αυτό. Και αν θα θυμηθείτε να ανοίξω τον μπλοκάκι να δούμε σε ποια έργα συνάντηση εβδομαδιαία συνάντηση ήταν δικές μου κυρία Πετρακογιώρη με τεχνική υπηρεσία μου, με συγχωρείτε μαζί σας, όχι μαζί σας με ακριβώς στην διάρκεια της υπηρεσίας μας μην ιδιοποιήσετε λοιπόν σας πράγματα παρακαλώ, τα οποία συμμετείχατε ναι με Ναι. Αλλά που δεν μπορείτε κυρία να τα πάρετε σαν. Αυτό δεν είναι, μπορείτε να τα σφαιριστείτε. Είναι ο εγωισμός ο δικός σας που δεν μπορείτε να τον ρίξετε. Εγώ είπα είναι ότι αυτά ήταν ιδέες. Αυτές ήταν συνεργασία με τους υπόλοιπους δημάρχους, με τους υπόλοιπους αντιδημάρχους, με το Γενικό Γραμματέα, με όλους αυτούς που συμμετείχαν στη Δημαρχιακή. Εκεί πέρα πέφτανε ιδέες. Αποφασίζαμε. Πολύ γρήγορα, πολύ γρήγορα όμως. Πολύ γρήγορα για να κλείσουμε τις συζητήσεις. Και δεν κερδίζουμε τίποτα. Και βλέπετε δηλαδή. Ότι σε οποιαδήποτε έκφρασή μου μιλώ για τη δημοτική περίοδο και για εμάς, αυτό δεν επιτρέπεται. Και εγώ μιλάω για εμάς, κυρία Πετρακογιώργη. Όταν λοιπόν μιλάω δίνεις αρμοδιότητες στους αντιδημάρχους, επιμελείσαι και την σωστή συνεργασία και βεβαίως επιμελείσαι και το να γνωρίζεις και να επιβλέπεις και να προχωράς τον κάθε ένα τομέα. Αυτό το ρόλο θέλετε να παίξετε και σήμερα. Δεν το αρνήθηκε λοιπόν. Πρέπει λοιπόν να προσέχουμε λιγάκι σε προσωπικούς χαρακτηρισμούς. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Επειδή ξέρετε ότι σέβομαι πάρα πολύ, δεν θα ήθελα να μπω σε άλλες διαδικασίες. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σας παρακαλώ. Πολύ γρήγορα, κύριε Νικολιτάκη. Γιατί θέλω να πω ότι μέσα από την προηγούμενη δημοτική περάσαν αντιδήμαρχοι των οικονομικών, οι οποίοι κάναν ένα τεράστιο έργο για να μπορέσουν να φέρουν τα οικονομικά σε μια τάξη. Βεβαίως, έχετε απόλυτο
καθαριότητα, η οποία κάνει ένα τεράστιο έργο. Μπορούμε να μπούμε ότι αυτοί οι άνθρωποι, αυτοί οι αντιδήμαρχοι δεν δουλέψαν στον τομέα τους. Φυσικά ενημερώναμε τον δήμαρχο, φυσικά έκαναμε τα γκρουπ, φυσικά ήταν οι Κινέζοι ιδέες. Mm-hmm. Αλλά καθένας μετά πήγαινε στο γραφείο του με την ομάδα του και δούλευε σε καθημερινή βάση. Εγώ αυτό θέλω να πω. Δεν μπορεί κανείς να απαξιώσει το ρόλο του Δημάρχου, δεν μπορεί κανείς να απαξιώσει όμως και το ρόλο που κάτω από τη Δήμαρχο αυτή που κάνανε μέχρι σήμερα. Ίσα και τους υπηρεσιακούς πρέπει να συμπεριλάβουμε και τους φορείς που μας βοήθησαν να έχουμε την εξέλιξη των έργων που είχαμε. Αυτό είναι αλήθεια. Ακριβώς, αυτό να λέμε λοιπόν. Μου σηκώνει το δάχτυλο και ο κύριος Νικολακάκης. Πάρτε το λόγο, κύριε. Εγώ θα πω μόνο μια κουβέντα. Φεστού συμπόρευση. Οφείλετε να το αποδείξετε. Καλούμε. Πω, τολμάμε και είμαι αποφασισμένος αυτό μαζί, να το αποδείξω. Τολμάμε όλοι μαζί. Λοιπόν, πάμε στον αυτά κύριο τα οποία περνάω και ζω και η όλη μου παρουσία και η όλη μου τακτική μέσα σε ένα δημοτικό συμβούλιο να μπορώ να κρατάω κάποιες ισορροπίες, να μπορώ να συνθέτω, να μπορεί ένα δημοτικό συμβούλιο να λειτουργεί με βάση το διάλογο το δημοκρατικό, με βάση την ομοψυχία και με βάση τη συνένεση. Αυτό ακριβώς καλούμε να αποδείξω την επόμενη μέρα. Λοιπόν, κύριε Μαθιωδάκη. Το Δημοτικό Συμβούλιο με την κύριε Νικολιδάκη, για να κλείσουμε τη συζήτηση σιγά-σιγά. Κύριε Μαθιωδάκη, το ίδιο ερώτημα. Κύριε Δασκαλάκη, καθώς βρισκόμαστε λίγο πριν από τις δημοτικές εκλογές που θα ορίσουν και το ξεκίνημα μιας νέας αυτοδιοικητικής περίοδου, πρέπει να αναλογιστούμε όλοι την τεράστια ευθύνη και την τεράστια ευκαιρία που μας δίνεται αυτή τη φορά για μια νέα αρχή. Για κάποιο νέο ελπιδοφόρο μήνυμα. Δεν θέλω να σας φάω χρόνο, αλλά πρέπει... δυστυχώς ο χρόνος περιορίζεται και θέλω να πάμε κατευθείαν στην ουσία. Στην ουσία, λοιπόν. Στην ουσία. Έτσι κι αλλιώς, σε κάποιες τοποθετήσεις θεωρώ... μιλήσατε περισσότερο, κάποιος άλλος μίλησε λιγότερο. Νομίζω δεν βάζουμε το χρονόμετρο. Δεν έχει σημασία, όμως. Για να μην μπαίνουμε τώρα σε αυτή τη λογική. Νομίζω μίλησε το λιγότερο. Είστε. Όχι, όχι. Τώρα θα διαφωνήσω. Γιατί 20 χρόνια δημοσιογράφος μπορώ να διαχειριστώ και να κατανοήσω πότε μία τοποθέτηση είναι μεγαλύτερη. Στο δεύτερο μέρος, κύριε Μαθιωδάκη, πήρατε περισσότερο χρόνο από ό,τι πήραν οι. Εσείς ξέρετε. Στις τοποθετήσεις. Καλό, εγώ θα καλέσω μαζί με τους συνεργάτες μου όλες τις δημότητες, όλες τις υγιείς δυνάμεις του Δήμου. Θεωρώ ότι σε όλες τις παρατάξεις που έχουν δημιουργηθεί αυτή τη στιγμή στο Δήμο Φεστού υπάρχουν υγιείς δυνάμεις. Υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να πάμε μπροστά. Υπάρχουν άνθρωποι με αξιοπρέπεια και εντιμότητα. Υπάρχουν φορείς που μπορούν να κουμπώσουν με τη δημοτική αρχή και να πάμε πράγματα μπροστά με ανιδιοτέλεια και ήθος. Με τόλμη και με αποφασιστικότητα να πάμε παρακάτω το Δήμο. Εμείς ζητάμε την εμπιστοσύνη των δημοτών μας πάνω σε αυτό. Εμείς θα θέλαμε να επενδύσουμε στο νέο, να επενδύσουμε στο άθαρτο, στο καθαρό. Ζητάμε την ένωση όλων των δημιουργικών δυνάμεων, όπως είπε και η κυρία Πετρακογιώργη. Υπάρχουν φορείς, υπάρχουν σωματεία εθελοντισμού που κάνουν υπερπροσφορά στην περιοχή του Νότου και σε αυτή την πρωτόγνωρη μεταρρυθμιστική προσπάθεια, όπως είπα προηγουμένως, καλώ όλους εκείνους και εκείνες, που, ιδιαίτερα τους νέους, από κάθε κοινωνικό και πολιτικό χώρο, που θέλουν να προσφέρουν. Μάλιστα. Για να δουλέψουμε και να πάμε επειδή παρακάτω θα κάνω, θα κάνω ένα τελευταίο γύρο πολύ γρήγορα, για 30 δεύτερα, θέλω αυτό το κομμάτι της σύμπραξης, δεύτερος γύρος, διαδικασίας. Κύριε Σκαλάκη, είναι αποκαλυπτική η κουβέντα και για τον πρώτο και για τον δεύτερο και για το μετέπειτα και για όλη την πενταετία ότι ήδη όλοι οι υπόλοιποι συνδυασμοί, οι υπόλοιπες παρατάξεις στρατηγικά συμπλέουν. Στρατηγικά τα έχουν βρει. Καταρχάς, ήδη βρίσκονται σε έναν ενιαίο συνδυασμό δύο υποψήφοι. Ήδη οι τρεις από τους. Τι εννοείται ενιαίο συνδυασμό? Με συγχωρείτε. Παραξήγηση δική μου. Από ένα συνδυασμό, δύο υποψήφοι. Ναι, συγγνώμη, αυτό ακριβώς. Mm-hmm. Από ένα συνδυασμό, δύο υποψήφοι. Γιατί δεν υπάρχει ενιαίο συνδυασμό. Δεν υπάρχει ενιαίο συνδυασμό. Όχι, όχι. Εν τη ρήμη του λόγου, συγγνώμη. Ήδη οι τρεις από τους πέντε μας ψηφίζουν ομόφωνα όλους τους μειωμένους προϋπολογισμούς, όλες τις κρατικές χρηματοδοτήσεις, όλο το αντιλαϊκό οπλοστάσιο. Ήδη οι τέσσερις από τους πέντε πίνουν νερό στην ανταγωνιστικότητα. Και είναι έτοιμοι να συμπλέψουν. Ας μην ξεχνάμε ότι ο Καλλικράτης που κανείς δεν είπε κουβέντα ήταν προαπαιτούμενο, όπως θυμάστε, κύριε Σκαλάκη, του Τρίτου Μνημονίου. Αυτού του επέσχυντου που κατέστρεψε, σας παρακαλώ, μην με διακόψετε. Σωστά. Μη με διακόψετε. Μα δεν είναι έτσι. Που μας κατέστρεψε το σαν λαό. Εμείς το κάλεσμα το κάνουμε στο λαό της περιοχής. Το κάνουμε στον αγρότη, και ειδικά στο νέο. Και τον καλούμε αυτές τις εκλογές
να κάνει την πραγματική διαφορά και να βάλει μπροστά τις δικές του ανάγκες με μια αγωνιστική δημοτική αρχή. Κύριε, επειδή έχει πάει πολύ παραπάνω, θέλω πολύ γρήγορα. Θα ξεκινήσω από εσάς, κύριε Ζαχαριουδάκη, για να φτάσω στον κύριο Νικολακάκη. Έχετε 30 δεύτερα, αλλά αυστηρά 30 δεύτερα. Να κάνετε το δικό σας κάλεσμα στους πολίτες της Μεσαράς. Γιατί τη λαϊκή συσπήρωση, 30 δεύτερα, για όλους ισχύει αυτό. Καλούμε όλο τον κόσμο, όπως είπαμε, όλο το λαό να κάνει την πραγματική διαφορά. Γιατί την επόμενη μέρα των εκλογών εμείς θα είμαστε εκεί. Η εγγύηση ότι μέσα στα δημοτικά συμβούλια θα φέρνουμε προτάσεις για να ακούφιση όσο μας επιτρέπει το ασφικτικό πλαίσιο των Δήμων, φιλολαϊκά έργα. Θα μπλοκάρουμε και θα ξεμπροστιάζουμε οτιδήποτε αντιδραστικό θα φέρουν όλοι οι υπόλοιποι. Και έξω από τα δημοτικά συμβούλια θα είμαστε μέσα στο λαό. Μέσα στους αγρότες και στους ασταμπλόκα τους. Μέσα στους νεολαίους και θα βρισκόμαστε μαζί τους. 30 δεύτερα. Κύριε Μαθιουδάκη. Εμείς από τη μεριά μας καλούμε μαζί με τους συνεργάτες μου κάθε δημότη να έρθει κοντά μας. Όλους αυτούς που πρεσβεύουν ότι επιτέλους ο Δήμος Φεστού θα πρέπει να βρει τη θέση του στη νέα γεωγραφία, στη νέα οικονομία και να παίξει ένα πρωταγωνιστικό ρόλο. Για να προσπαθήσουμε όλοι μαζί, με όλες μας τις δυνάμεις. Σε αυτή την πρωτόγνωρη, όπως είπα και προηγουμένως, μεταρρυθμιστική προσπάθεια, καλώ όλους εκείνους και ιδιαίτερα τους νέους, με αξιοπρέπεια και ανιδιοτέλεια, με εντιμότητα και ήθος, με τόλμη και αποφασιστικότητα. Μάλιστα. Να πάμε τον Δήμο στο αύριο. Κύριε Νικολιδάκη. Εγώ θέλω να πω ότι καλώ τον κόσμο, γιατί με ξέρουν. Με ξέρουν τόσα χρόνια. Πιστεύω ότι υπάρχει πραγματικό όραμα, υπάρχει γνώση, υπάρχει θέληση, μπορούμε. Μπορούμε να πάμε τον τόπο μπροστά. Για να πάει ο τόπος μπροστά θέλει ανάπτυξη. Μονόδρομος λοιπόν είναι η ανάπτυξη για να μπορέσουμε να φτάσουμε σε όλα τα επίπεδα, για να κρατήσουμε την νεολαία στην περιοχή μας για να μπορέσει να δουλέψει, για να μπορέσουμε να πουλήσουμε τα προϊόντα μας, θέμα ανάπτυξη, στον τουρισμό, στη μεταποίηση, στη βιοτεχνία. Αυτό λοιπόν καλό όλο τον κόσμο να στρατευτεί μαζί μας για να μπορέσουμε να φέρουμε τη διαφορετικότητα στο Δήμο. Κυρία Πετρακογιώργη. Θα ξεκινήσω με το ότι δεν κάνουμε διαχωρισμούς. Θεωρούμε ενιαίο το Δήμο Φεστού. Θεωρούμε ότι έχουμε δείξει ήδη δείγματα γραφής τα οποία πραγματικά κινούνται σε δύο άξονες. Την καθημερινότητα του πολίτη με ό,τι αυτό συμπεριλαμβάνει και την αναπτυξιακή προοπτική του. Για εμάς λοιπόν η σύσταση της ομάδας Φεστός Ενεργοί Πολίτες αποτελεί αυτή ακριβώς την εγγύηση για παραγωγή έργου την επόμενη μέρα. Και δεδομένου βέβαια ότι καλούμε όλες τις υγιείς δυνάμεις της περιοχής μας να συνταχτούμε. Μάλιστα. Για να χαράξουμε εμείς το μέλλον της περιοχής. Κύριε Νικολακάκη. Θεωρώ και το πιστεύω ακράδαντα ότι το μοναδικό μου κίνητρο για να κάνω αυτή την υπέρβαση που σας είπα στην αρχή ήταν η αγάπη μου για τον τόπο, η αγάπη μου για τη Μεσαρά και η διάθεση προσφοράς. Πιστεύω ότι διαθέτω μια συμπυκνωμένη εμπειρία αυτά τα χρόνια μέσα από τη θέση μου ως Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου ως επιτεπλίστων. Αυτή την εμπειρία, επειδή γνωρίζω τα προβλήματα του Δήμου, γνωρίζω τις ανεπάρκειες, γνωρίζω το πού πήγαμε πίσω, το πώς μπορούμε να πάμε μπροστά, μαζί με τη δημοτική μου ομάδα και με τη βοήθεια όλων των δημοτικών παρατάξεων την επόμενη μέρα, να φέρουμε τον καλό για τον τόπο μας. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω. Εμείς ευχαριστούμε. Οι πολίτες της Φεστού είναι αυτοί που θα αποφασίσουν. Νομίζω ότι οι πολίτες της Φεστού πάντα αποφασίζουν σωστά. Αυτό θα κάνουν και αυτή τη φορά. Έτσι είναι η δημοκρατία. Αν κάτι μας κάνει, το κρατάμε. Αν κάτι δεν μας κάνει, το βάζουμε στην άκρη και προχωράμε. Εσείς αποφασίζετε. Ήταν μαζί μας εδώ οι 5 άνθρωποι που διεκδικούν την ψήφο σας. Ο κύριος Γιάννης Νικολακάκης, με την παράταξη Φεστού, συμπόρευση Δήμος για όλους. Η κυρία Μαρία Πετρακογιώργη Ανιφαντάκη, με την παράταξη Φεστός Ενεργοί Πολίτες. Ο κύριος Γρηγόρης Νικολιδάκης, με την παράταξη Τολμάμε Μαζί. Ο κύριος Γιάννης Μαθιουδάκης, με τον συνδυασμό Ο Τόπος Μας Μπροστά. Και ο κύριος Γιάννης Ζαχαριουδάκης, με τη λαϊκή συσπήρωση. Ακούσατε, εσείς αποφασίζετε και ελπίζω να αποφασίσετε αυτό που εσείς θεωρείτε καλύτερο για τον τόπο. Η Φεστός αξίζει τα καλύτερα, όπως και όλη η Κρήτη. Καλό σας ξημέρωμα.